Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε απόψε κοντά μας στην παρουσίαση του νέου βιβλίου, μέρος πρώτων, του Μίμη Ανδρουλάκη, «Πρισβήσουν τα φώτα». Τόσο το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη στο Ηράκλειο, όσο και η εκδόση Πατάκη. Πριν ξεκινήσουμε, θα ζητήσουμε από το Δήμαρχο Ηρακλείο Οικοδεσπότη του χώρου να πει δύο κουβέντες για την απόψινή εκδήλωση. Να καλωσορίσουμε στο Ηράκλειο τον Μίμη τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν το επισκέπτει για πρώτη φορά. Και να ευχαριστήσω και τους δημοσιογράφους και μη δημοσιογράφους που και τον Νίκολο Παπαδάκη, τον κύριο Σαχίνη και τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη και το βάρος της παρουσιάσης του βιβλίου. Εγώ θα περιοριστώ να σου πω 2-3 λέξεις μόνο που θα διαρκέσουν περί τα 5 λεπτά. Κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, η Λατό, η αρχαία πόλη του Μεραμπέλου με το επίνιο της στη Γαμάρα, είναι ο γενέθλιος χώρος του Μίμη Ανδρουλάκη και η απαρχή των αναμνήσεων του στον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του «Πριν σβήσουν τα φώτα». Ο χώρος των βιωμάτων των παιδικών και νεανικών μας χωρών για τους περισσότερους ανθρώπους παραμένει πάντα ο ιδεώδης τόπος, μια επίγεια εδέμου. Το φυσικό περιβάλλον, οι θρύγοι, οι άνθρωποι που αποτελούν τα πρώτα παραδείγματα της ζωής, σημαδεύουν και καθορίζουν τη συνέχεια ολόκληρη της διαδρομής μας στον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό πως λεπτομέρειες έχει συγκρατήσει η μνήμη του Μίμη Ανδρουλάκη για την περιοχή, τις συνήθειες, τους ανθρώπινους χαρακτήρες, τα νεανικά του χρόνια στον Άγιο Νικόλαο. Με θαυμασμό και αγάπη αναφέρεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της εποχής, στη δύσκολη επιβίωσή τους που δεν τους εμπόδιζε εν τούτης από το να διατηρούν πάντα τη λαϊκή αυθορμησία και το κέφι για τη ζωή. Ήδη στα πρώτα αυτά χρόνια, ο ορίζοντάς του εμπλουτίζεται με αφηγείς διαμορφές όπως ο Σουκατζίδης, ο Πορφυρογέννης, η ποιήτρια του ύμνου του ΕΑΜ Σοφία Μαυροβιδή Παπαδάκη, ανάμεσα σε πολλούς άλλους που μετήχαν σε γεγονότα. Οι άνθρωποι με αγωνιστική πορεία συναρπάζουν τη σκέψη του Ανδρουλάκη και προσδιορίζουν και τη δική του πορεία. Τα κρίσιμα για την Ελλάδα χρόνια των δεκαετιών 50 και 60 θα δώσουν τη θέση τους το 1967, στη σκληρή περίοδο της 7χρονης δικτατορίας. Τότε ο Ανδρουλάκης θα πραγματώσει μαζί με τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο και τα βαθύτερα κελέσματα της ύπαρξής του για συμμετοχή σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις της κοινωνίας μέσα στους κόρπους της αριστεράς. Η διεκδίκηση της απογέντρωσης από τη χουντική τυραννία ήταν ο επιτακτικός σκοπός, η ανάγκη αλλαγής και ένα απροσδιόριστο μακαλύτερο μέλλον κινητοποιούσαν τις νεανικές συνειδήσεις τότε. Ο Αλέχος Παναγούης, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούντρος, ο Μίσης Θοδωράκης, η Μελίνα Μερκούριο, ο Λεωνίδας Κύρκος και δεκάδες άλλες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας παρουσιάζονται στις αφηγείες του Ανδρουλάκη. Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιγραφές και αναφορές στο Ηράκλειο του Ιουλίου του 1962, με το μεγάλο συλλαγητήριο των Σταφυλοπαραγωγών και τα εγκόμια της Μπουγάτσας του Κυρκόρ και στη συναυλία του Θεοδωράκη στο γήπεδο του Εργοτέχη του 1966. Βέβαια, η εξέλιξη του Πολυτεχνείου, με την ακριβή παράθεση των γεγονών με τις φλογερές μνήμες των ημερών εκείνων, κορυφώνει την αφήγηση του αυτοβιογραφικού βιβλίου του Ανδρουλάκη. Ζητήματα στα οποία ασφαλώς αναφερθούν οι ομιλητές σημερινής εκδήλωσης. Ο Μίμης Ανδρουλάκης αποτελεί μια αυθεντική μορφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η μαρτυρία του στηρίζεται στο βήμα και στην αλήθεια. Ο λόγος του με τη ζωντάνια, τη γλαφυρότητα του ύφους και με την ευθυβολία της σκέψης του είναι πάντοτε κέριος. Αναμένουμε και το δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφίας του. Ακούς Μίμη. Με τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μίμη. Λέω αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Αναμένουμε, είπε ο κύριος Δήμαρχος, το δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν,
Πάμε στη κυρίως εκδήλωση. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα έχουμε και από τους τρεις πανεπιστημιακούς τις εισηγήσεις και αμέσως μετά ο Μίμης Ανδρουλάκης και φυσικά τα δικά σας ερωτήματα ή μικροτοποθετήσεις. Κυρία Καστρινάκη. Νομίζω ότι προτιμώ αυτό. Καλησπέρα όλοι, κύριε Δήμαρχη, κύριε βουλευτές. Μίμη Ανδρουλάκη, φίλε. Μίμης Ανδρουλάκης. Δαιμόνιος ανήρ. Υπερκινητικός, πανέξυπνος, χιουμορίστας. Και με μια πελώρια μνήμη. Γνώρισε και αγνώρισε ανθρώπων άστεα και νόων. Βίωσε και αβίωσε καταστάσεις υψηλές και ταπεινές, κομικές και τρομερές. Ευτυχώς έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, τα 50 έτη από τα γεγονότα και ο Ανδρουλάκης αποφάσισε να δώσει στον κόσμο την αυτοβιογραφία του. Και πάλι έχουμε μόνο τη μισή. Ο τόμος αυτός των 600 σελίδων είναι μόνο ο πρώτος. Θα ακολουθήσει δεύτερος. Σκεφτόμουν διαβάζοντας το έργο ότι είναι κρίμα που δεν έχει ευρετήριο προσώπων στο τέλος. Γιατί πρόκειται για ένα πολύτιμο παζλ με πλήθος πρόσωπα, σκίτσα φτιαγμένα με μαεστρία, με τις πιο απίθανες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Βέβαια, αν είχε βάλει ευρετήριο, το βιβλίο θα αυγάτιζε κατά πολλές σελίδες. Καθώς ο Μίμης θυμάται ως και τα ονόματα των κολυμβητών και τι κολύμπη έκανε ο καθένας το 1960 στον Άγιο. Τα θυμάται και μας το επιδεικνύει πως τα θυμάται, χαρούμενος και σκανδαλιάρης. Θαυμάστε και τη φωτογραφία του στο Πιστόφυλλο. Γυμνός στο πανοκόρμι, καθισμένος στο ύπαιθρο, δάσος στο φόντο, πίσω από ένα μάλλον βαρύ γραφείο, με ένα τεράστιο κατάστιχο μπροστά του όπου κάτι σημειώνει. Μαύρα πυκνά μαλλιά, μαύρη μουστάκα και κάτι τετράγωνα άσπρα ματογιάλια. Είναι όταν μας έστειλε η Χούντα στο στρατό. Η φωτογραφία είναι φαντάρος του. Βλέμμα αποφασιστικό, κοφτερό και αντιστασιακό. Αυτός που επέλεξε τη φωτογραφία, ο Μίμης προφανώς, έχει και αν έχει αίσθηση του χιούμορ. Το βιβλίο είναι φυσικά λίαν αξιανάγνωστο. Στο πρώτο μέρος του θα βρούμε ανάμεσα σε άλλα την αρχή της τουριστικής ανάπτυξης στον Άγιο Νικόλαο, πώς στήθηκαν οι πρώτες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, θα δούμε το πέρασμα της υπέρλαμπρης και μελαγχολικής Μελίνας, τον πανέμορφο πρίγκιπα Νίκο Κούνδουρο να πίνει ρακές και να ζωγραφίζει μια μέρα πυκνής χιονόπτωσης. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από τα δύο κέντρα της παιδικής και εφηβικής ζωής του Μίμη, το μοδιστράδικο της μάνας και το τσαγκαράδικο του πατέρα. Διπλή ζωή, όπως θα επιγράψει το σχετικό κεφάλαιο ο Ανδρουλάκης, χαριτολογώντας. Διπλή ζωή. Στο ραφτάδικο μαθαίνει τον κόσμο των γυναικών, τις ανησυχίες τους, τις διαψεύσεις τους, τα σώψυχά τους εν ολίγης. Υποδεικνύει μάλιστα κατόπιν εορτής τον Φρόιντ, πως αν ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο των γυναικών που εμφανώς υποβάθμισε στο έργο του, σε μοδιστράδικο θα έπρεπε να έχει φυτεύσει. Στο τσαγκαράδικο ο Μίμης μαθαίνει βέβαια τον κόσμο των ανδρών. Έτσι, όπως οι τσαγκάριδες δουλεύουν καθισμένοι σε μια δουλειά που δεν απαιτεί εξαιρετικό μυϊκό κόπο, έχουν την κατάλληλη συνθήκη για κουβέντα. Γίνονται οι φιλόσοφοι των φτωχών, όπως τους αποκαλεί ο Έρικ Χόμπσμπομ, τον οποίο ο Ανδρουλάκης μνημονεύει με μεγάλη αγαλίαση, καθώς ο σπουδαίος ιστορικός όχι μόνο συνέδεσε τους τσαγκάριδες με την αριστερά, παραμίλησε και για τα παιδιά των τσαγκάριδων, αποδίδοντάς τους ισχυρή τάση προς τις αξίες της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αδελφοσύνης. Σπουδαία γενεαλογία, λοιπόν, που ο Ανδρουλάκης θα την αναφέρει συχνά στο βιβλίο του. Θα την κάνει κάτι σαν light motif. Αργότερα θα πει και για την απήχηση που είχε ο ίδιος μέσω ενός αγιονικολιώτη τσαγκάρι στη συντεχνία των τσαγκάριδων της περιοχής του Ψηρή. Άλλοι, όταν γράφουν την ιστορία της ζωής τους, αναζητούν κάποια κρυμμένη ευγένεια. Η ευγένεια για τον Μίμη υπήρξε αυτό το τσαγκαράδικο, εκεί όπου η παρέα του πατέρα του συζητούσε και τρογόπινε,
γύρω από τη Φουφού, όπου καλαμπούριζε και διαμόρφωνε μια εκρηκτική κοινωνικότητα. Φυσικά, αυτή την εκρηκτική κοινωνικότητα κληρονόμησε και ο Μίμης, ο οποίος δεν έχει αφήσει άνθρωπο, διάσημο ή άσημο, που να μην έχει γνωρίσει και που να μην του έχει φτιάξει μέσα του τουλάχιστον το πορτρέτο. Κάποτε με είχε ενημερώσει και εμένα ότι μπορεί να δημοσιοποιήσει αυτό το εσωτερικά φιλοτεχνημένο πορτρέτο. Διασκέδασα, τρόμαξα, δεν θυμάμαι. Η αλήθεια να λέγεται, τρελαίνεται για κουτσομπολιά. Επειδή είναι μάστορα στο λόγο, τα κουτσομπολιά, όπως και οι ευτράπελες ιστορίες του, αποκτούν άρωμα τέχνης. Έπειτα όλοι οι άνθρωποι, ή σχεδόν όλοι, είναι γι' αυτόν αγαπημένοι. Ωραίο προσιγορικό. Κρίνοντας από τον κουνζουλό, ένθερμο χαρακτήρα του, υποθέτω πως ισχύει. Αν είναι χαριτωμένο το βιβλίο στο πρώτο μέρος του, στο δεύτερο γίνεται δραματικό. Τότε ο λόγος για τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, για τις προσπάθειες του πρωταγωνιστή μας να φτιάξει πύρινες αντίστασης, λίγο στα τυφλά στην αρχή, έπειτα συνδεόμενος με πρόσωπο από το ΚΚΕ, στο τέλος, μέσα στο Πολυτεχνείο, στην Συντονιστική του Επιτροπή, το Νοέμβριο του 1973. Κάποια από τα κομμάτια αυτού του δεύτερου μέρους έχουν ξεσηκώσει κιόλας θύελλα αντιδράσεων. Το περιώνυμο φύλλο αριθμός 8 της Πανσπουδαστικής, που κατήγγειλε ως χαφιέδες τα γενναία επαναστατημένα παιδιά που μπήκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου και συμμετείχαν στην κατάληψη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Ο Μίμης Ανδρουλάκης προσπαθεί, όπως πολλοί από όσους κατά καιρούς ενεπλάξαν στο κομμουνιστικό κίνημα, να καταλάβει τι ήταν αυτό που τον είχε κινητοποιήσει, γοητεύσει και που τελικά τον κράτησε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για πολλά χρόνια, αλλά και πώς παράγονται οι κατεξακολούθηση μελανές όψεις του κινήματος αυτού. Στην αρχή σχεδόν του βιβλίου θα μας μιλήσει προκαταβολικά για τις κοιλίδες. Παραθέτω. Η κακοδαιμονία της ηγεσίας του ΚΚΕ, η ακραία αντίφασή της ανάμεσα στον ηρωισμό και στην τραγωδία, στο ηθικό μεγαλείο και στην εξαχρίωση, θα εκφραστεί με τον παραλογισμό του Νίκο Ζαχαριάδη να καταγγείλει σαν χαφιέτο μάρτυρα Νίκο Πλουμπίδη. Στηρίχθηκε σε μια έκθεση με τις υποψίες του επίσης παράνομου στελέχου Σταύρου Κασιμάτη. Αυτά την πρώτη χρονιά της ζωής μου. Προηγουμένως έβγαλε πράκτορα τον πεθαμένο πρώην γραμματέα του ΚΚΕ, διέγραψε τον Μάρκο Βαφιάδη, κατήγγειλε για οπορτουνισμό, παραλείπω εγώ τώρα, τα πολλά ονόματα. Ας προσέξουμε ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης τοποθετεί στη γενεαλογία του και αυτή την απίθανη και τραγική χαφιεδολογία. Συνέβη, λέει για την υπόθεση Πλουμπίδη, την πρώτη χρονιά της ζωής μου. Κατά κάποιον τρόπο, εννοεί ο Μίμης, σφράγισε και αυτή τη μοίρα του. Το κόμμα των μαρτύρων, λοιπόν, όπως ενίοτε αποκαλεί το ΚΚΕ, είναι ταυτόχρονα και κόμμα που εύκολα μετατρέπεται από θύμα σε θήτη. Παραλογισμοί χωρίς νόημα ή με νόημα για την εξόντωση των αντιπάλων. Οι δυστοπίες, οι εφιάλτες του Κάφκα οχριούν μπροστά τους. Τα γνωρίζουν καλά αυτά όσοι έχουν θητεύσει στις τάξεις του, όσοι έχουμε θητεύσει, γιατί και υποφαινόμενοι που θήτευσε στην κατά πολύ πιο ήπια εκδοχή του, εκείνη του ΚΚΕ εσωτερικού, ορισμένα γνωρίζει από ίδια πείρα στην εποχή της μεταπολίτευσης και άλλα τα κατάλαβε πολύ αργότερα, τα σπόρια της καταστροφής. Ορισμένα μυθιστορήματα, το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου και πρόσφατα το χιόνι των αγράφων του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη αποδίδουν πολύ εύγλωτα τον παραλογισμό που φτάνει στο έγκλημα. Πώς εξοντώθηκαν από την ηγεσία οι αγαθοί νομοταγοί στο κόμμα οπαδί του. Αλλά και κάποια απομνημονεύματα επικεντρώνονται στο θέμα αυτό. Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, αντάρτης στην αντίσταση και στον εμφύλιο και έπειτα πρόσφυγα στην Σοβιετική Ένωση. Στη συγκλονιστική του αυτοβιογραφία αναφέρει πλήθος περιστατικών δραματικής κατάχρησης εξουσίας από στελέχη, καθώς και την ίδια την κατηγορία σε βάρος του, από κάποιον φίλο του μάλιστα, ότι ήταν
συγγραφέας αντικομμουνιστικών κειμένων και ομιλητές σε ομιλίες αντικομμουνιστικές. Όλα αυτά φυσικά ανυπόστατα. Ο Αλεξανδρόπουλος θα ψάχνει μετά μια ζωή τους λόγους αυτής της πρακτικής της κατασυκοφάντησης. Όμοια και ο Μίμης Ανδρουλάκης ψάχνει. Και αυτό που βρίσκει, ύστερα από εξέταση πολλών περιπτώσεων, το ονομάζει σύνδρομο του Κάιν. Στην κομμουνιστική αριστερά γράφει όπου ο συντροφικός δεσμός έπαιρνε υπερατομικά, σχεδόν θρησκευτικά χαρακτηριστικά, οι διαφωνίες, οι αιρέσεις, οι χωρισμοί φέρνουν τα σημάδια του Κάιν, τη μυσολοδοξία, τη ζηλότυπη έχθρα, το αίσθημα της προδοσίας, την ηθική εκμυδένιση του διαφορετικού, του διαγραμμένου συντρόφου, του αποστάτη. Αλλά τι κράτησε τελικά τον Μίμη Ανδρουλάκη για τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο? Νομίζω το θαυμάσιο βίωμα της αντίστασης. Οι μέρες της Χούντας, παρόλα όσα τράβηξε ο Μίμης, το κυνηγητό, τα κρατητήρια, τα βασανιστήρια, τη βαθιά παρανομία, υπήρξαν μέρες μιας τεράστιας εφορίας. Μέρες που άξιζε να τη ζει και που είχε συνείδηση πως άξιζε. Ανάλογες εμπειρίες είχαν και οι άνθρωποι στην κατοχή. Το χαμόγελο δεν έλειψε ποτέ από τα χείλη, το ανέκδοτο έπαιρνε και έδινε, όπως λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ναι, η Χούντα υπήρξε και ο χρόνος της ανάτασης, της συντροφικότητας και εν τέλει της ελευθερίας. Ο χρόνος του υπέροχου και του υψηλού. Όλα αυτά συνοψίζονται και συμβολίζονται στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μα αυτές τις εμπειρίες έπρεπε να τις ζει κανείς μαζί με άλλους. Όπως εξηγεί πολύ σταράτα ο Μίμης, σε ζωφερούς καιρούς δεν μπορεί να είσαι ανέστιος, μοναχικός διανοούμενος, αναζητάς συντρόφους, μεγάλα σύνολα, για μια γενική κίνηση των μαζών. Επέλεξε το κουκουέ παραβλέποντας τις λεπτομέρειες, όπως λέει, βάζοντας το λεπτομέρειες σε εισαγωγικά. Περιμένω λοιπόν και εγώ, Μίμη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το δεύτερο τόμο. Περιμένουμε τη συνέχεια της ιστορίας σου, που είναι ταυτόχρονα και η ιστορία του τόπου. Από την οπτική γωνία ενός ατόμου προφανώς, όμως πάντα έτσι γράφονται ούτως ή άλλως οι ιστορίες. Έπρεπε όμως να πεις ότι έχω εμπνευστεί από ένα δικό σου έργο που λέει «Τη φωνή του γενέθλιου τόπου». Αυτό με καθόρισε. Είπα, όταν γράψω την αυτοβιογραφία μου θα δώσω το DNA του τόπου μου, τη φωνή του τόπου μου. Να σε καλά, Μίμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, είμαι πολύ χαρούμενος μέσα αυτό το πάνελ. Βέβαια, ίσως έχω και μια δυσκολία, γιατί έχω περίπου την ίδια ηλικία με το Μίμη και πολλά από τα πράγματα που περιγράφει διασταυρώνονται και με τα δικά μου βιώματα. Έτσι, είναι μια πολύ δύσκολη θέση μου, γιατί δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μένα ή τις αντίστοιχες τροχιές, ας πούμε, με τις οποίες διασταυρώνονται διάφορα γεγονότα και πράγματα για πρόσωπα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για τις αρετές του βιβλίου. Θεωρώ ότι ο Μίμης είναι ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει τη λογοτεχνική γραφή. Το βιβλίο του που το ονομάζει «Βιογραφία», «Πριν σβήσουν τα φώτα» κτλ. Είναι για μένα ένα πλήρες μυθιστόρημα. Έχει ένα πολύ επεξεργασμένο κώδικα αφήγησης. Μια από τις αρετές του, που είναι και η προσωπικότητα του ίδιου του Μίμη, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος της προφορικότητας, ένας άνθρωπος του λόγου, της ομιλίας, του διαλόγου. Και αυτή η προφορικότητα μετακενώνεται μέσα στο γραπτό του κείμενο, γίνεται γραφή, διατηρώντας όμως όλη την άβρα της προφορικότητας και ταυτόχρονα αυτό που πάντα έχει προφορικότητα και ο μύθος, δηλαδή ότι είναι σαν κάποιες βόμβες που εγκρίγνεται και έχουν πάρα πολλά θράσματα που κανείς πρέπει να τα μαζέψει για να ανασυνθέσει στην πραγματικότητα αυτό που θα ήταν η ιστορία του μύθου.
Νομίζω λοιπόν ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης αυτό το κάνει πολύ καλά, με ένα μαεστρικό τρόπο. Βρίσκω εξαιρετικές τις περιγραφές των παιδικών του χρόνων, που είναι και λίγο οι περιπέτειες της νεοελληνικής κοινωνίας, δεν είναι μόνο οι δικές του. Δηλαδή η μετάβαση από τη μία γενιά των γονιών του χωριού στη μικρή πόλη, από τη μικρή πόλη αλλού κτλ. Όλη αυτή δηλαδή η περιπέτεια της νεοελληνικής κοινωνίας στον 20ο αιώνα, όπου η γεωγραφική και η κοινωνική κινητικότητα εναλλάσσονται, χωρίς όμως να φτάνουν ποτέ σε μια ισορροπία η οποία θα επέτρεπε, ας πούμε, στον τόπο να ξαναδεί τον εαυτό του σε ένα καθρέπτη με όρους ενός κοινωνικού ιστού. Νομίζω ότι όλα αυτά φαίνονται πολύ καθαρά σε όλα αυτά τα πρώτα βήματα που περιγράφει, που είναι οι παρέες των συμμαθητών, οι θαυμαστές συναντήσεις με τους πρώτους τουρίστες, τους πρώτους VIP που φτάνουν στο Μίνος Μπίτς, στο Ελούντα Μπίτς κτλ. Ο τρόπος που αυτοί οι στάρ, ας πούμε, παρουσιάζουν μια ερωτική, ας το πούμε, έκφραση, επιφάνεια, έλξη, όπου για τη γενιά όλων αυτών, ας πούμε, των ανθρώπων και ιδίως των παιδιών της εποχής, είναι αντικείμενα μιας γοητείας της εικόνας, του πλούτου, της κλειδής, ενός τελείως διαφορετικού τρόπου ζωής από αυτού που είχαμε εμείς. Νομίζω ότι όλα αυτά τα περιγράφει και τα αφηγείται πολύ καλά και κυρίως μέσα και από τους δημιουργούς αυτών των καινοτομιών, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που είναι οι πρώτοι εμπνευστές, επιχειρηματίες, θα έλεγε κανείς περίπου φιλόσοφοι και designers του τουρισμού, χωρίς βέβαια κανείς από αυτούς να ελέγχει μέχρι τέλους το δημιούργημά του, δηλαδή το σύγχρονο Φραγκενστάιν του τουρισμού, έτσι μέσα στον οποίο δυστυχώς ζούμε με τα καλά και τα κακά όλης αυτής της ιστορίας. Έτσι λοιπόν ο Μίμης νομίζω ότι έχει μια πολύ πυκνή περιγραφή, με αυτή την έννοια θα τη χαρακτήριζα ανθρωπολογική τη γραφή του, του πρώτου μέρους, όπου η φύση, οι μυρωδιές, οι γειτονιές, τα κορίτσια, όλα τα αρώματα μιας μικρής πόλης και ταυτόχρονα οι προσπάθειές της να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν, ας πούμε η πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, γιατί πρέπει να ανταγωνιστεί το Οροπέδιο, την Ιεράπεδρα, τη Σιτία, τη Νεάπολη κτλ. Όλα δίνονται νομίζω με έναν τρόπο που τουλάχιστον τους ανθρώπους της γενιάς μας ή πολύ κοντά θα τους θυμίσουν πάρα πολλές ιστορίες αντίστοιχες ή παράλληλες που έχουμε όλοι βιώσει. Στη συνέχεια ο Μίμης θα περιγράψει τη δική του, θα έλεγε κανείς, κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα, δηλαδή την άνοδό του στην Αθήνα, τις σπουδές, την πολιτικοποίησή του. Μια πολιτικοποίηση όμως που είναι πολύ διαφορετική από την πολιτικοποίηση του πατέρα του και την ένταξη της προηγούμενης γενιάς. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πολιτικοποίηση πιο μοδάτη, πιο καταναλωτική μέσα, ας πούμε, στις γραμμές των σχημάτων. Όχι μόνο των παραδοσιακών, αλλά και εκείνων που έρχονται στην πολιτική μόδα της εποχής. Του Μάη του 68, του Μαοϊσμού, της αναγέννησης, σε πάση περιπτώσει, των κινημάτων και πολλών άλλων πραγμάτων, της σύζευξης θεωριών, των παλιών κομμουνιστικών, μαρξιστικών θεωριών, με καινούρια ρεύματα ή ρεύματα που εμφανίζονται σαν καινούρια, του φροϊδομαρξισμού και άλλα. Νομίζω ότι προσπαθεί και αυτά να τα περιγράψει με μια ενάργεια. Ο ίδιος έχει μια αιμονή με τα μαθηματικά, όχι μόνο λόγω των σπουδών του, ξεκινώντας από τη γεωμετρία, την περίφημη των Ισουητών και φτάνοντας μέχρι τον Γκάους, τον Πουανκαρέ και τους μεγάλους μαθηματικούς. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια του να μετακαινώσει τα μαθηματικά μοντέλα μέσα στην αφήγησή του, μου φαίνεται ότι εμένα τουλάχιστον δεν με πείθει. Είναι σαν δηλαδή η ζωή πάντα να είναι ένας πολύ πιο δυσεπίλητος αλγόριθμος ή θεωρία ή εξίσωση, πώς να το πω, το οποίο θα μπορούσε να περιγράψει οποιοδήποτε μαθηματικό μοντέλο. Νομίζω όμως ότι και αυτό το αναπάντεχο της ζωής ο Μίμης το δίνει με το δικό του ξεχωριστό και πλούσιο τρόπο.
Η περιγραφή των γεγονότων της δικτατορίας ή τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων της δικτατορίας, στα οποία ο Μίμης, όπως και πολλοί άλλοι και κάποιοι από εμάς, είμαστε μέσα στο γίγνεσθε των πραγμάτων, με τις διαδηλώσεις, τις διώξεις, τις πολιτικές εντάξεις, τις αποτυχίες ή τις προσδοκίες, ας πούμε, τις οποίες κατασκευάζαμε. Όλα αυτά νομίζω τα δίνει με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και πλούσιο και όπως είπε και η Αγγέλα, ο Μίμης είναι και ίδιον του παλαιού πολιτικού, δηλαδή αυτινού που είναι ένα τέρας Μίμης. Είναι απίστευτο πραγματικά το τι θυμάται, οδούς, λεπτομέρειες, ακόμα και ώρες των ραντεβού κτλ. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος που δεν τον φαντάζομαι να σημειώνει, ας πούμε, με ένα είδος έτσι, πολύ συστηματικό τις μνήμες του ή να κρατάει ένα ημερολόγιο το οποίο μπορεί να είναι τόσο λεπτομερές. Μπορεί, δεν ξέρω. Καθόλου. Θα ήθελα να τον ρωτήσω. Είναι μια μνήμη, επομένως, που συναγωνίζεται ανθρώπους που γνώρισε, γιατί ένα από τα μοντέλα της πλοκής του είναι και αυτό, γνώρισα ή συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους. Παραφράζουμε τίτλους τώρα. Ο Θοδωράκης το είχε αυτό, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το είχε αυτό. Πολύ παλαιοί πολιτικοί, ο Βαρδινογιάννης, ο Παύλος το είχε αυτό. Μπορούσε να θυμάται το σύντεκνο του συντέκνου ή το όνομα του σκύλου του συντέκνου, για να κάνουμε μια παράφραση. Ο Μίμης ανήκει επομένως σε αυτή την παλιά κοπή, δηλαδή βλέπω να έχει αυτό το μαντέμι του παλαιού πολιτικού και ευτυχώς το φέρνει στη λογοτεχνία και δεν το κρατάει στον πελατειασμό της σύγχρονης ή της παραδοσιακής πολιτικής. Θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν θα προλάβω, ας πούμε, να τα πω όλα και ίσως δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Εκείνο που φαίνεται επίσης μέσα στο βιβλίο του Μίμη είναι πώς παρουσιάζεται μια ελληνική κοινωνία που από τα μεταπολεμικά χρόνια, έχοντας υποστεί την κατοχή, τον εμφύλιο, την ήττα ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που είναι ήττα της αριστεράς και όχι μόνο, είναι ήττα ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας και μάλιστα του κομματιού εκείνου που θα μπορούσε να είναι η παραγωγή της κοινωνίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι κυρίαρχοι, οι αφέντες που κυριάρχησαν, έγιναν ένα είδος αφεντών οι οποίοι παρέγραψαν όλο εκείνο το δυναμικό και παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που θα μπορούσε να προχωρήσει ένα άλλου τύπου εξυγχρονισμό, μια άλλου τύπου ανάπτυξη. Έτσι περιγράφει στην πραγματικότητα το μόνιμα και σταθερά αν ολοκλήρω το εξυγχρονισμό της Ελλάδας με θύματα τόσο τους επιτυχημένους όσο και τους αποτυχημένους. Όλοι είναι θύματα αυτού του ανολοκλήρωτου εξυγχρονισμού. Για να μην μακρηγορήσω, θα πω κάτι ότι το βιβλίο έχει μία πλοκή που θα τη χαρακτήριζα έχει αστυνομική, με τις ίντριγκες, την πλοκή, τη δράση, τους χαρακτήρες, τους θετικούς και τους αρνητικούς ήρωες. Έχει μια περιγραφή όπως την έχουν λογοτεχνίες, ταξιδιωτικές και άλλες. Διαβάζεται εύκολα και κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Έχει να του μάθει πράγματα για την ιστορία, αλλά περισσότερο με την έννοια της γεύσης και της επίγευσης. Αν θέλει πραγματικά να τα δει σαν ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει να τα ψάξει μέσα σε μια τεκμηρίωση, ίσως πιο αυστηρή. Ωστόσο, ο Μίμης του δίνει ένα πρώτο στίγμα. Θα τελειώσω με μια άλλη πλευρά, ας πούμε, της γραφής του Μίμη Ανδρουλάκη, που θα τη χαρακτήριζα κινηματογραφική, δηλαδή διαβάζοντάς το βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε τα στενά του Αγίου Νικολάου, βλέπουμε τους δρόμους της Αθήνας, βλέπουμε τις αίθουσες του Πολυτεχνείου, βλέπουμε τα διαμερίσματα που γίνονται ή δεν γίνονται γιάφκες και ούτω καθεξής. Βλέπουμε τα πρόσωπα των συμμαθητών του, των φίλων του, των κοριτσιών που ερωτεύεται και ούτω καθεξής. Θα τέλειωνα με μια μεταφορά κινηματογραφική μιας πολύ σημαντικής ταινίας της δεκαετίας του 70, από αυτές που γυρίστηκαν για το Βιετνάμ. Η πιο γνωστή είναι η Αποκάλυψη του Κόπολα. Μια άλλη όμως που
έτσι θα την έφερνα σε μια αντιπαραβολή με το Μίμη, είναι η ταινία του Μάικλ Κιμίνο, «Ο ελαφοκυνηγός». Αυτή η ταινία έχει μια τρομακτική περιγραφή της εργατικής τάξης μιας επαρχιακής πόλης, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, πολωνικής καταγωγής οι μετανάστες, ένας κόσμος της πόλκας και της φτώχειας και του εργοστασίου κτλ. Και όλοι αυτοί στρατεύονται και πάνε στο Βιετνάμ. Εκεί αρχίζει το πολεμικό γεγονός, το πολιτικό γεγονός και σε τελευταία ανάλυση το πόκερ, το οποίο καταλήγει σε ρώσικη ρουλέτα. Έχω λοιπόν την αίσθηση, διαβάζοντας το βιβλίο του Μίμη, ότι το πρώτο μέρος έχει αυτή την τρομακτικά και εξαιρετική πραγματικά ανθρωπολογική περιγραφή της ελληνικής επαρχίας, του τέλους της μικρής μας πόλης ή, ας πούμε, των περιγραφών του Πατατζή και πολλά άλλα που βρίσκουμε, ας πούμε, έτσι στην εμφανή και μη εμφανή νεοελληνική λογοτεχνία. Και το δεύτερο κομμάτι, που είναι η καταστροφή του Βιετνάμ, η τραγωδία, η πολιτική δηλαδή, εκεί έχουμε το πόκερ. Και το πόκερ αυτό είναι δυστυχώς ανολοκλήρωτο. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Λακάκη. Ο λόγος τώρα στον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, τώρα τι να πω, τα πάνε όλα η Αγγέλα και ο Γιώργος, αλλά θα προσπαθήσω να πω πώς διάβασα αυτό το βιβλίο του Μίμη του Ανδρουλάκη. Ο καθηγητής ο Γιάννης ο Μεταξάς στα όρια των όρων μας θυμίζει μια διαβατήρια τελετουργία. Σε ένα πίνακα το Παλτής ζητεί από την νεαρή κυρία να σύρει την κουρτίνα και το έξω να αφήσει μέσα να περάσει. Εδώ όντως επιχειρείται απολύτως το αντίστροφο. Ο συγγραφέας Μίμης Ανδρουλάκης σύρει την κουρτίνα, μόνο όμως για να αφήσει το μέσα ή έστω τμήμα του έξω να περάσει. Πριν από το έργο, λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Το ξανά πω όταν είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το Λευκό Κοτσίφι και την 7η αίσθηση, και επιτρέψτε μου να επιμείνω. Ο Μίμης Ανδρουλάκης αποτελεί μια αρχιετυπική περίπτωση αναγεννησιακού ανθρώπου σε καιρούς διευρυμένης παρέτησης. Με μια εντυπωσιακή διαδρομή που την ξέρουμε όλοι και περιλαμβάνει πολυτεχνείο, αγώνες εντός και εκτός Βουλής για μια εμπράγματική ουσιαστική αριστερά, αλλά και κείμενα φωτιά, βιβλία ανατρεπτικά, αναπάντεχα, ο Μίμης συνιστά μια επίμονη παραφωνία. Οχληρός, με συνέπεια, ανατρεπτικός με γοητεία, ενσαρκώνει το διαφωτιστικό ιδεώδες του έλεγου ενεργού υποκειμένου, υπεραναπληρώνοντας όμως υλικά και φαντασιακά μια διάσταση που παγίως παρέλειπε ο διαφωτισμός. Είναι έλογος και ένσαρκος. Ποιο είναι όμως το αμετάθετο όλο του Μίμη του Ανδρουλάκη, ποια είναι η θεμελιώδης αγωνία του? Θα αποφύγω να αναφερθώ σε προηγούμενα βιβλία του, είναι πολλές οι πιθανές απαντήσεις για τις θεμελιώδεις αγωνίες του συγγραφέα. Διαλέγω την επικρατέστερη με την ιδιότητα του απλού αναγνώστη του. Η αγωνία για την αποθεμελίωση του αυτονόητου, για την αποδόμηση της εξουσίας και την προσέγγιση της από τη σκοπιά εκείνων που την υφίσταται, εδώ και η ανθρωπολογική διάσταση. Τελείως εμφανής και στην αυτοβιογραφία, στο πρώτο τόμο, για την οποία μίλησε πολύ ωραία ο Γιώργος ο Νικολακάκης. Η προσέγγιση λοιπόν από τη σκοπιά εκείνων που την υφίσταται και όχι αυτών που προσωρινά την κατέχουν. Και κυρίως η διαιρεωτηματική του ματιά στις μικρές επάλληλες πτυχές των μεγάλων ιστορικών επεισοδίων. Ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι οπωσδήποτε κοινωνός του Άγγελους Νόβους της ιστορίας. Και αποφάσισε να πει τη δική του ιστορία, μια ιστορία μια συναρπαστική ζωή, αρχής γενομένης από τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του. Πρωτοτυπή, όπως πάντα. Η αφήγηση αυτής της ιστορίας είναι κάτι παραπάνω από μια παράθεση βιωμάτων, καθώς αποκτά τη μορφή μιας γνωστικής και διαλεκτικής συζήτησης με την ίδια την ιστορία. Ο αναγνώστης δεν μαθαίνει απλώς την ιστορία του Μίμη, αλλά συνομιλεί με σημαντικές πτυχές της ίδιας ιστορίας του τόπου. Με τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας του, ο Μίμης, ακόμα και αν διαφώνησε με τον ίδιο τον εαυτό, που μεταφράζεται στο άκουσμα της πρωινής μετεχνιακής φωνής, η οποία του μιλά επιτακτικά, μας προσφέρει μια εικόνα των γεγονότων που δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εγωιστική κατά χόπς φύση του ανθρώπου, αλλά μάλλον με μια αντίθετη θέασή του, εκείνης της προσφοράς της νέας γενιάς με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που μεταλαμπαδεύει. Συνεπώς, η πρωινή φωνή του εαυτού είχε δίκιο για την αναγκαιότητα της αυτοβιογραφίας, η οποία στην ουσία συνιστά μια πολιτική, κοινωνική και ιστορική τοπογραφία, παρά μια αποκλειστικά προσωρική, προσωπική καταγραφή βιωματικών γεγονότων. Ο συγγραφέας μεταφέρει αρχικά τον αναγνώστη στη γενέτειρά του και στα πρώτα χρόνια της ζωής με δύο μορφές. Η πρώτη βασίζεται στην αλληγορική παράθεση γεγονότων, η οποία συνδέει το παρόν του Μίμη με το παρελθόν του τόπου, η δεύτερη εξωστορεί τα γεγονότα φέροντας το φως στιγμές της νεανικής ζωής του.
Στην πρώτη, την αλληγορική, αναφέρεται στη Λατό της Ανατολικής Κρήτης. Μια αναφορά περιλαμβάνει μια ιστορική ανατύπωση των αρχαίων παραδόσεων και των πολύτροπων συνδετικών χαρακτηριστικών τους που διαφωτίζουν και διαπερνούν την ανατροφή ενός ανθρώπου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πηγή έμπνευση μεταξύ άλλων οι Μινωίτες. Και ο Μίμης, με τη συγκροτημένη σκέψη που τον χαρακτηρίζει, είναι φυσικό να αναρωτιέται από την εφηβεία του για τους λόγους ανόδου και πτώσης των πολιτισμών. Εν συνεχεία, ο συγγραφέας αναπτύσσει όλο το ιστορικό πλαίσιο της πόλης της Γόρτινας και τους διαχρονικούς ενδοκριτικούς ανταγωνισμούς και πολέμους από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα. Και από εκεί στην Αλεξάνδρεια, μια από τις πιο ιστορικές και πολλαπλώς συνδεδεμένες πόλεις με την Κρήτη. Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις, η αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν συνυφαίνεται με τη σύνδεση σημαίνων των πρωταγωνιστών και την αλληγορική μεταφορά τους. Ο Μίμης μας μιλάει για ιστορία, τέχνη, πολιτική, φιλοσοφία, δεν αρκείται σε μια απλή προσωπική βιωματική αναφορά και μας μιλά ακόμα για τον έρωτα, όπως ο ίδιος τον αντιλαμβάνεται και όπως τον γνώρισε, όπως τον έζησε και ο οποίος αναδεικνύει την εξατομίκευση και την αναγνώριση προσώπου με πρόσωπο. Από εκεί μεταβαίνουμε στη συζήτηση επί παραδείγματι με τον αείμνηστο Κώστα Μητσοτάκη και την αντίστοιξη των απόψεων, αφενός ότι η γενιά, η ισχυρή οικογένεια αποτελεί το ευνοϊκότερο περιβάλλον και από την άλλη ότι η δικαιότερη κοινωνία είναι η βάση, κάτι που υποστηρίζει στεναρά ο Μίμης. Η γενιά λοιπόν, η ιστορία της, τα γεγονότα, όλα αναλύονται σε ένα πλαίσιο που μας αποδεικνύει ότι οι πράξεις συνδέονται και κάθε μια δημιουργεί νέα γεγονότα σαν ένα τεράστιο πλέγμα διασυνδεδεόμενων αιτιών και αποτελεσμάτων. Ένα ιδιόμορφο παλίμψιστο που παράγει γεγονότα, όπως μας αναφέρει η θεωρία του πετάγματος Πετελούδας. Ο Μίμης, παραθέτοντας τα ιστορικά γεγονότα και το ρόλο της γενιάς, αναδεικνύει ακόμα και τις αντιθέσεις εντός της Κρήτης, όπου παλιότερα υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν ότι η Κρήτη είναι μόνο το δυτικό κομμάτι της, γιατί υπήρξε υποτίμηση των παλιών ανατολικών επαρχιών, γεγονός που κόστησε ιστορικά. Και ο Μίμης μας λέει απλά: «Απ' τη Στία ως τα Χανιά η Κρήτη όλη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει». Η ιστορική γνώση του αναγνώστη εμποτίζεται από την ανάλυση του ιστορικού παρελθόντος των οικογενειακών ριζών του Μίμη, η οποία πραγματοποιείται με ένα πρωτότυπο για τα σύγχρονα δεδομένα τόπο και τρόπο. Μέσω της διαλεκτικής με το γιο του, αναπτύσσοντας αυτή τη συζήτηση, ο Μίμης αναφέρεται στην εγκατάσταση των προγόνων του Σωροπέδιο Λασιστίου περί το 14ο αιώνα και κατά την επανάσταση των Καλέργηδων, μετά την οποία οι Βενετοί εκδίωξαν τους κατοίκους του οροπεδίου και τους ανάγκασαν να δημιουργήσουν νέους μικρούς συνοικισμούς. Μεταφέρει τον αναγνώστη στην ύστερη Βενετοκρατία και στη γέννηση της κριτικής αναγέννησης, στην αντίσταση των προγόνων των Αλέξεδων το 1696 εναντίον των Τούρκων και στην επικήρυξή τους, στην επιστροφή της οικογένειας στους ποτάμους και τη μετέπειτα πορεία τους μέσα από τους αγώνες αντίστασης στους Οθωμανούς και στους Γενίτσαρους, αναφέροντας συγκεκριμένα ιστορικά τεκμήρια. Η ανάλυση του Μίμη λαμβάνει λαογραφικό, εθνογραφικό και ανθρωπολογικό χαρακτήρα πέραν του πολιτικού και κοινωνικού, δεν είναι μια απλή εξιστόρηση. Αυτό το γεγονός καθίσταται ξεκάθαρο στον αναγνώστη που μαθαίνει την ιστορία της Κρήτης μέσα από την ιστορία των Ανδρουλίδων ή Ανδρουλάκηδων, των προγόνων τους και των συγγενών τους, οι οποίοι συμμετείχαν σε όλες τις κρητικές επαναστάσεις αλλά και σε πολλές μάχες και αντιστάσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως την Πελοπόννησο. Πληροφορίες και γνώσεις είναι αμέτρητες και είναι και πολύτιμες. Με ανεπανάληπτο τρόπο, στη συνέχεια, ο Μίμης μας μεταφέρει στα νεανικά του χρόνια, αναδεικνύοντας το ρόλο της τοπικής κοινωνίας στην Κρήτη στην αντίσταση. Στη δεκαετία του 50, στην αρχή του μεταμφυλιακού κράτους, από την οποία εκκινεί τη λεπτομερή ανάλυση των γεγονότων, γίνεται απολύτως αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις του πολέμου ήταν επίμονα παρούσες και δυσβάσταχτες για το σύνολο της κοινωνίας. Εκεί ο Μίμης μας μεταφέρει σε αυτή τη δεκαετία και η αφήγηση είναι τόσο παραστατική που ο αναγνώστης νιώθει ότι νοητά βρίσκεται εκεί και ζει τα γεγονότα. Τη φτώχεια, τον υποσιτισμό, τη φυματίωση, τη μακρόνισο, τον ψυχρό πόλεμο, την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και τις αμυδρές ελπίδες για ομαλότητα, για ειρήνη. Κάθε χρονιά της ζωής του Μίμη από το 51 και μετά και αμέτρητα γεγονότα ιστορικά καθοριστικά που αναφέρονται με τις δέουσες λεπτομέρειες. Όπως είπα και πριν, δεν είναι απλώς αυτοβιογραφία, είναι ένα πολυδιάστατο έργο. Μέσα από την αφήγηση του Μίμη, ο αναγνώστης ξαναγνωρίζει τη Μελίνα Μερκούρη και όλα τα πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας του 50, παρότι ο Μίμης ήταν ένα μικρό παιδί και μαθαίνει για τον ακατάλληλο δεσμό του συγγραφέα με τον Μίκη Θοδωράκη. Πώς το γράφει ο Μίμης? Ο Μίκης ήταν για μένα το πρόσωπο πεπρωμένο και παραπέμπει στο βιβλίο του Σαλός Θεού. Η ιδέα αφήγησης δεκαετίας του 60 εκκινεί με την επίσκεψη του Νίκου Κούνδουρου στο πατρικό σπίτι του Σουμίμη, στο Τσαγκαράδικο
του πατέρα του, η οποία περιγράφεται μέσω της μεταφοράς ανέκδοτων συζητήσεων των πρωταγωνιστών, μέσω της παράθεσης απλών ανθρώπινων στιγμών, συσχετιζόμενων όμως επίμονα με τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής, έτσι που αναγνώστης αναγνωρίζει και εντάσσεται νοερά μέσα στο συγκείμενο της περίοδου. Η πολιτική ένταση του 62 μεταφέρεται αυτούσια, με την περιγραφή της σύλληψης του πατέρα του Μίμη από τη χωροφυλακή, διότι κάποιος είχε καταδώσει ότι το ποτρέρετο της Φρυδερίκης που ήταν στο Τζαγκαράδικο ήταν σε άσχημη κατάσταση. Άλλη εποχή, τύπης δημοκρατική, εξού και το μετεμφυλιακό κράτος. Και πολύ μακριά ακόμα τότε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Η εξιστόρηση της συνάντησης δε με τη Σοφία συναρπαστική. Τα επόμενα γεγονότα της δολοφονίας του Λαμπράκη, του Τζον Κένεντι, της αποστασίας και του ανένδοτου αγώνα αποτελούν πηγές για την ουσιώδη πολιτικοποίηση του ΜΜΕ μετά το 1963 και εν τέλει η δικτατορία του 1967 λαμβάνει δικαιολογημένα τη μερίδα του λέοντος της ανάλυσης των βιωματικών γεγονότων. Καθώς η δικτατορία πέφτει σαν σκοτεινό σύννεφο πάσο πάνω από την Ελλάδα, ο Μίμης Ανδρουλάκης ολοκληρώνει το σχολείο και ο αγώνας του για την ελευθερία και οι προσδοκίες του για καλύτερη ζωή αποκτούν ένα κοινό παρανομωστή. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρόλο που την ίδια στιγμή είχε την επιλογή να φύγει κατευθείαν με υποτροφία στα μαθηματικά για το Κολούμπια. Έχουμε πολλά άλλα συναρπαστικά για τα οποία θα μπορούσα να μιλήσω. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Θα φτάσω προς το τέλος, θυμίζοντας ότι ο συγγραφέας γεννήθηκε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολλαπλά ερμηνεύσιμη σύμπτωση ιστορική, ταυτόχρονα με τη σύλληψη του Νίκου του Μπελογιάννη. Και συνομιλεί με όλα τα γεγονότα της δεκαετίας του 50, από τον Ιδέα, από τις εκλογές του 56, από τις εκλογές του 58, στην περίπτωση της Μεγάλης Σύμπραξης, στο ρόλο του Μαρκεζίνη, στο ρόλο του Ιωαννίδη, στο ρόλο του Παπαδόπουλου. Η εξιστόρηση γεγονότων και βιωμάτων και από τη δεκαετία του 50 και κυρίως από τη δεκαετία του 60 ολοκληρώνει τον αφηγηματικό καμβά που λειτουργεί ως προϋποθετικός όρος για τη μετάβαση στην αφήγηση για τη δικτατορία και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όπως το γράφει ο ίδιος ο Μίμης, τα πρόσωπα και τα πράγματα της πρώτης χρονιάς του βίου μου θα τα ξανασυναντήσω με πολλές βιωματικές και πολιτικές παραλλαγές στη μετέπειτα ζωή μου. Φωτίζοντας πολλές και άγνωστες πτυχές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Μίμης μας θυμίζει την ίδια τη δημοκρατική συγκρότηση παραδειγματικό σήμα του κινήματος. Γράφει: «Η καταληκτική πράξη που δίνει στο Πολυτεχνείο πολιτική υπόσταση με δημοκρατική θέσπιση είναι εκλογή από τις συνελεύσεις Συντονιστικής Επιτροπής. Δύο εκπρόσωποι από κάθε σχολή. Ένας συνδυασμός άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ένας θεσμός αυτοδιοίκησης, αυτοδιαχείρισης των εξεγερμένων. Η πράξη θα ολοκληρωθεί με τη διακήρυξη Συντονιστικής Επιτροπής την Παρασκευή το μεσημέρι με κυρίαρχο μοτίβο το Λαϊκή Κυριαρχία Εθνική Ανεξαρτησία. Η απόλυτη αντίστοιξη δηλαδή στις συγκροτησιακές συνιστώσεις της Απριλιανής Δικτατορίας, την εκτροπή και την κατάλυση του πολιτεύματος. Ας μην ξεχνάμε ότι η επίκληση του εσωτερικού κινδύνου, εμφορούμενη και από την προϋπάρχουσα αντικομμουνιστική ιδεολογία, θα αποτελέσει μαζί με το ιδεολόγημα της εθνικοφροσύνης τους δεσπόζοντες λόγους της δικτατορίας. Διώξη πολιτικών, διανοούμενων και απλών ανθρώπων, λογοκρισία του τύπου, κατάργηση ελευθερίας του συνέρχεσαι, εκτεταμένη αστυνόμευση του δημόσιου βίου, ιδεολογικός έλεγχος εκπαίδευσης, τεχνολογίες κολλασμού και πρακτικές τιμωρίας, εκτοπής φυλακής, βασανιστήρια, εξορίες, πλαισίωναν το προαναφερθέν αφήγημα. Σε πολλά από αυτά αναφέρεται ο συγγραφέας, γράφοντας ό,τι έζησε, ό,τι βίωσε, σε εκείνο το στρεβλό, εκτεταμένο, εκτατικό, νοσηρό περιβάλλον της δικτατορίας. Σε όλα αυτά αντιστάθηκε το φοιτητικό και τελικά λαϊκό κίνημα, όπως επισημαίνει εύστοχα ο Μίμης Ανδρουλάκης. Και πόσο όμορφο το αποτυπώνει σε μια φράση. Επιτρέψτε μου να παραθέσω. Αυτό είναι το θαύμα της αυτενέργειας, γράφει. Δεκάδες αγόρια και κορίτσια, ύστερα εκατοντάδες γράφουν και μοιράζουν προκηρύξεις. Κάτω η χούντα, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ανθρώπινο χέρι της γράφει. Ανθρώπινα χέρια της μοιράζουν. Πρόσωπα και μάτια που λάμπουν. Ανθρώπινα χέρια πλώνονται και τις αρπάζουν με βουλημία. Μια γυναίκα φυλά την προκήρυξη, κάνει το σταυρό της και την κρύβει στον κόρφο της. Ανοίγουν τα παράθυρα στα τρόλε και στα γιοταχή. Τις τοποθετούν στο μπαμπρίς. Οι οδηγοί των τρόλε καθυστερούν στη στάση να προλάβουν τα κορίτσια να μοιράσουν προκηρύξεις επιβάτες. Κάποιος σπουδαστής σχολής καλών τεχνών γράφει ένα γιγαντιαίο ελευθερία σε τρόλε της γραμμής Παγκράτη Πατήσια. Τα τρόλε γεμίζουν κόσμο που θέλει να ζήσει αυτές τις σπάνιες στιγμές ελευθερίας και έξαρσης. Πολύς λόγος έχει γίνει πράγματι για το τεύχος της πανσπουδαστικής νούμερο 8, για την Ήβρη νούμερο 8, όπως την αποκαλεί ο συγγραφέας. Ο Μίμης Ανδρουλάκης εστιάζει σε ένα παράδοξο ιστορικό επεισόδιο, μια ξεχασμένη νησίδα ιστορίας και αποτυπώνει και αναλύει ένα μείζον ιστορικό και ηθικό ατόπιμα ενός απομονωμένου πυρήνα που εξέβαλε στη σύνταξη
της ανακοίνωσης της αυτοαποκαλούμενης Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του Πολυτεχνείου. Πράγματι, ως κείμενο, τέταρτη σελίδα της Πασπουδαστικής νούμερο 8, που εκδόθηκε το Φλεβάρι του 1974, μήνες δηλαδή μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, διαστρεβλώνει τα ίδια τα γεγονότα και αδικεί το μεγαλειώδη αγώνα του φοιτητικού κινήματος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω αμετάκλητο σφάλμα, όπως το αποκαλεί εύστοχα ο συγγραφέας, ουδέποτε υιοθετήθηκε πολιτικά και κομματικά από το ΚΚΕ και φυσικά δεν έρει την αντιδικτατορική δράση και την τεράστια συνεισφορά της ΚΝΕ και της ΑΤΕΦΕ στην ηρωική εξεγέρση του Πολυτεχνείου. Η δημόσια συζήτηση, δε την οποία έχει προκαλέσει αυτό το τμήμα του βιβλίου, καταδεικνύει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία είναι παρούσα, ζώσα και ενίοτε ζέουσα. Το «Πριν σβήσουν τα φώτα» δεν είναι μόνο μια αυτοβιογραφία. Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό υφολογικά, ρεαλιστικό με όρους ιστορίας ζωής αλλά και ιστορικού μυθιστορήματος και συνάμα σχεδόν ονειρικό κατά στιγμές. Δεν είναι μια χαμηλών τόνων αυτοβιογραφία γενογονωτολογικής υφής και παράθεσης και δεν θα μπορούσε λόγω της συγκεκριμένης ζωής που εξιστορείται αλλά και λόγω επιλογής του συγγραφέα. Υπόρρητα πειρακτωμένο, συναρπαστικό στην πλοκή του και με την ιστορία να είναι παρούσα. Δεν είναι όμως ένα σκοτεινό βιβλίο. Και αεροσκούρο με δάνειο από τον Καραβάτζο θα το χαρακτήριζα, αλλά δεν έχει γκρίζες ζώνες. Είναι τολμηρό, συχνά ανίερο για τα στερεότυπα και τις βεβαιότητές μας, μέχρι και σήμερα για τα γεγονότα, και συνάμα μελαγχολικά τρυφερό, τουλάχιστον έτσι το διάβασα. Και σας διαβεβαιώνω ως αναγνώστης, ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστή όχι μόνο μια φορά. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω με κάποια λόγια του συγγραφέα για το Πολυτεχνείο. Παραθέτω. Τα παιδιά στο διαμέρισμα μου υπενθύμησαν 50 χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό, το πρωί της 17ης του Νοέμβρη, τους παρότρινα. Ό,τι και αν έχει γίνει, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας αυτή τη μεγάλη νύχτα. Ας την αγαπήσουμε. Δεύτερη δεν θα υπάρξει στη ζωή μας. Και πράγματι, δεύτερη πιο μεγάλη, υποθέτω, δεν υπήρξε. Στη ζωή των ηρωικά εξεγερμένων, ζώντων και δεθνεώντων, στο ανέκλητο χρέος της μνήμης το δικό μας. Καλό τάξιδο, Μίμη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδάκη. Ο λόγος στον Μίμη Ανδρουλάκη. Και τι να πω τώρα εγώ. Τόσο ωραίες ομιλίες, εγώ τι είχα να πω, το έγραψα. Και σκέφτομαι τώρα, όπως μίλεγε ο Νίκος, λέω, αυτό το βιβλίο θα ήταν αδύνατο να το γράψω όσο ζούσε η μάνα μου. Θα με σκότωνε στο ξύλο, με τη βέργα. Διότι, ας πούμε, είδες ότι φέρνω στην επιφάνεια τα σκάνδαλα τα οικογενειακά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο πρώτος γενάρχης του σογιού μας, τον Αλέξιδον, ήταν δίγαμος με τις ευλογίες της Εκκλησίας, ο Γεροαλέξης ο λεγόμενος. Και η προγιαγιά μου από την πλευρά των Αλέξιδων της Κρητσάς, διότι είμαι από τους Αλέξιδες της Κρητσάς και τους Αλέξιδες του οροπεδίου των ποτάμων που έγινε μετά του Αρκαλοχωρίου. Λοιπόν, η προγιαγιά μου, πού να το έλεγα τώρα, η μάνα μου, είχε κάνει, φανταστείτε, στο τέλος του 19ου αιώνα, τρεις γάμους. Τρεις άντρες πήρε στη σειρά. Η Αλεξοκατερίνα. Καταλάβατε. Ή ξέρω εγώ, πού να έλεγα, που θα έτρωγα ξύλο, ότι ο Αντρουλής, Αντρουλάκης, που ήρθε στο οροπέδιο και κρύφτηκε στο έξω ποτάμο οροπεδίου Λαστείου, ανακαλύπτουμε ότι λεγότανε Ανδρεαδάκης και είναι από το Μιλοπόταμο. Δηλαδή έγινε εκεί κάποιος, ας το πούμε έτσι, καυγάς, μια βεντέτα, τα οικογενειακά που λέμε, και ήρθε και κρύφτηκε στο οροπέδιο και άλλαξε και το επίθετό του σιγά σιγά από Ανδρεαδάκης. Ανδρέας Ανδριαδάκης, Αντρουλής Αντρουλάκης. Αυτό έγινε προς το, δηλαδή το 1870 θα είχε γίνει αυτό. Με συγχωρείτε, το 1770. Μετά, δηλαδή, του Δασκαλογιάννη την Επανάσταση, αυτή την περίοδο. Άλλοι βέβαια λένε άλλα. Ότι ήταν, ξέρω εγώ, Σφακιανοί. Έχουμε τέτοιες, ας το πούμε, συζητήσεις. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και την ηρακλειώτικη πλευρά του βιβλίου. Όταν έπεσε η δικτατορία, πήγα στα Χανιά, με στείλαν και έβγαλα τον πρώτο λόγο, ας πούμε, στην πλατεία της αγοράς των Χανίων, από τον Κίδωνα. Κοπέλι τώρα, έτσι. Σε άθλια κατάσταση, δεν είχα και ρούχα κλπ. Γινόταν χαμός από κάτω. Μέχρι και μπαλωθιές, ιστορίες, δεσμίδες μπαλωθιές. Όταν κατέβηκα κάτω, μου λέγανε οι γέροι, το έχω μέσα στο βιβλίο αυτή τη σκηνή,
Όμορε κοπέλι, μην τα καλά που τα πες, αλλά ίντα θα βγει, ίντα θα βγει. Όλο παράπονο το ίντα θα βγει και ίντα θα βγει. Το λέει μια, το λέει δύο βρακοφόρος, έτσι ένα ωραίος γέρος, έτσι λεβέντης ας πούμε. Του λέω, ντάνε ρε μπάρμπα, του λέω αυτά τα ίντα θα βγει και ίντα θα βγει. Ίντα θα βγει παιδί μου, απού σε καστρινός. Και του λέω, εγώ ρε μπάρμπα, του λέω είμαι καστρινός. Εγώ είμαι οροπεδινός. Και λέει, μόρε εσείς, το κοπέλι δεν είναι καστρινό. Είναι οροπεδινό. Ρε παιδιά, ήρθαν όλοι και με αγκαλιάζανε, ποιος θα με πρωτοφιλήσει, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις αστείες εικόνες που έχω μέσα και με το Μητσοτάκη. Δεν το λέω. Είναι γραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Λέω, ας πούμε, εγώ. Στην αποστροφή του λόγου μου λέω, εμείς στην Κρήτη, και λέω Μητσοτάκης από κάτω. Όχι και Κρήτη. Αυτό. Ή ξέρω εγώ, όταν κατέβαινα στα μέρη μας εδώ, με έπαιρνε ο Μίκης και ο αδερφός του, ο Γιάννης από τα Χανιά, και μου λέγανε, όντε κατεβαίνεις στο Ηράκλειο, πετάξου μέχρι την Κρήτη να αρκοπιούμε. Δηλαδή, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Όμως, θα δείτε μέσα στο βιβλίο μου, ενώ με έχει διαμορφώσει ο Άγιος Νικόλαος, το οροπέδιο, η έξω ποτάμι, το Ηράκλειο παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα δείτε τουλάχιστον 6 σκηνές δικές μου ηρακλειώτικες. Μία την είπε, οι δύο είπε η Αγγέλα, είναι η σκηνή που ερχόμαστε να... Εγώ ήθελα να φάω μπουγάτσα, δεν είχαμε στον Άγιο μπουγάτσα στον Άγιο Νικόλαο. Το να έρθεις στο Ηράκλειο, κοπέλι, και να φας μπουγάτσα, ήσουν ο μάγκας πια της τάξης στο Λασίθι. Δηλαδή σου λέει, πω, είναι όπως πάνε στη Μέκα οι χατζίδες να πούν, τέτοιο πράγμα δηλαδή. Και έπεισα ένα μπάρμπα μου, όταν φυσάει πολύ βοριάς το καλοκαίρι εδώ πέρα και το χειμώνα, όταν έχει ξεροβόρη πολύ δυνατό, δεν έχει ψάρια το Ηράκλειο. Δεν είχε ψάρια τότε, ας πούμε. Και τα φέρναμε εμείς από το Μεραμπέλο, από τον κόλπο Μεραμπέλο, ένας μπάρμπας μου δεσποτάκης ψαράς. Και έχω αυτή τη συγκλονιστική σκηνή που πέφτουμε στο συλλαλητήριο των σταφυδοπαραγωγών. Είμαι κοπέλι, ας πούμε, βλέπω μια φοβερή σύγκρουση. Νομίζω η μεγαλύτερη σύγκρουση έγινε ποτέ στο Ηράκλειο. Πολεμική σύγκρουση στην πλατεία εδώ, στις τρεις καμάρες κλπ. Και ανακαλύπτω πρώτη φορά τον Λεωνίδα Κύρκο, κοπέλι εγώ. Στο κάστρο γίνονται οι ομιλίες. Και βλέπω κάποιον ο οποίος, όλοι οι άλλοι ήταν ο Ξυλούρης ο βουλευτής και ο Μαρής. Και οι άλλοι όλοι είχαν χαρτί. Είδα λοιπόν τον Λεωνίδα, συνέχεια, είναι φοβερό, ας πούμε, χωρίς χαρτί. Και λέω, Παναγία μου, ήταν αυτό το πράγμα. Δεν θα ξαναμιλήσω κι εγώ ποτέ από χαρτί. Και πράγματι δεν μπόρεσα ποτέ να ξαναμιλήσω από χαρτί. Ό,τι ομιλία και αν είναι αυτή, από μαθηματικά μέχρι οικονομικά, δεν μπορώ. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορώ πια, κατάλαβες, ο Λεωνίδας. Εκείνη τη μέρα έγινε και το φοβερό περιστατικό που ανεβαίνει ο διοικητής, ας πούμε, της χωροφυλακής, ο Βαρδουλάκης, από τον μπαλκόνι της νομαρχίας, προσέξτε, και λέει, με ξέρετε, είμαι γιος σταφυδοπαραγωγού, μεγάλωσα μαζί σας. Εάν δεν σας φέρω από την Αθήνα λύση, θα αυτοκτονήσω με το υπηρεσιακό μου περίστροφο. Παναγία μου, λέω. Δηλαδή φαντάζεστε μια σκηνή φοβερή. Ήξερε την ψυχολογία των κριτικών, ενώ ο νομάρχης ήταν ανόητος, ο νομάρχης ας πούμε του Ηρακλείου, δεν θα πω το επίθετο, πολύ ανόητος, ερέθησε τους αγρότες. Ναι. Μια σκηνή λοιπόν καταπληκτική. Δεύτερη σκηνή καταπληκτική που έχει παίξει ρόλο στη ζωή μου, πεπρωμένο σκηνή, η Αγγέλα πάλι την είπε, είναι στο κεφάλαιο που λέω «Σήκω Νίκο να τον δεις». Είναι η μεγάλη συναυλία του Μίκη Θοδωράκη τον Αύγουστο του 66, μέρες αποστασίας ας πούμε, γεμάτο το γήπεδο του Εργοτέλη, από πάνω ο λόφος Ματερέγκο και να φωνάζει ο κόσμος «Σήκω Νίκο να τον δεις», δηλαδή το συνθέτη του Ζορμπά. Και μετά δεν πήγαμε στην ταβέρνα Λιγερού αυτή τη φορά που ήταν ο πατέρας του Ηλία, πήγαμε στο Αβυσσινού. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Αβυσσινό που ήταν λιράρης, τον θυμάστε? Ναι, τον θυμάστε γιατί. Λοιπόν, και πάμε στο... Εκεί γνωρίζω τον Μίκη, ο οποίος πήγαμε με λόγο του Νίκου Κούντουρου, είχαμε τη δυνατότητα να πάμε εκεί. Γιατί ο Νίκος Κούντουρος μας έφερε εδώ, πάλι φέραμε ξυφίες στο Ηράκλειο. Φύσαγε, δεν είχε μελτέμια πολλά, το Ηράκλειο δεν είχε ψάρια. Και γεμίσαμε ένα μεγάλο αγροτικό φέτες ξυφίες στον πάγο και τα φέραμε εδώ στην 1866, να πούμε, στην οδό. Αυτή ήταν ψαράδικο ψηλά.
Έχω φοβερές σκηνές από αυτή την περιπέτεια. Ή ξέρω εγώ τώρα να σας πω που πάω να δώσω μαθηματική εταιρεία στο δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου. Ερχόμαστε από τον Άγιο Νικόλα και μου λέει ο πατέρας μου, κοίταξε να δεις, εγώ τώρα πήγα να δώσω μαθηματική εταιρεία. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, δηλαδή ο πατέρας μου με οδήγησε στην καταστροφή. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι ένα κοπέλι από τα Νόγια που ξεκουζουλαίνει τον κόσμο. Πήγα λοιπόν, πήρα και δύο γεραπετρίτες, μαθητές που είμαστε μαζί, και πήγα στην Όαση που έπαιζε ο Ψαρονίκος, ο Νίκος Ξυλούρης, νεαρός τότε, πολύ κοπέλι ας πούμε, γι' αυτό σε πάση περιπτώσει, με τον Γιώργο, με τον Γιώργη τον Καλομύρη, που ο πατέρας μου ήταν πασαδόρος του όταν ερχόταν στα Ανατολικά, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε και όργανα, και τον Ζαχαρία Φασουλά, αυτοί οι τρεις. Πήγαμε λοιπόν και βλέπω εγώ τον Καλομύρη, κύριε Γιώργη και λοιπά, και ξέρω εγώ, λέει, κέρασε μόνο τα κοπέλια. Και λέει και ο Ψαρονίκος, κέρασε από μένα κέρασμα. Γίναμε τύφλα, έτσι. Είναι μια σκηνή φοβερή αυτή. Και όταν αργότερα με τον Νίκο απέκτησα και άλλη φιλία λόγω δικτατορία, ξέρω, Μαρκόπουλο και τέτοια, και Ξαρχάκο μετά, μου είπε και μια μαντινιάδα, μου την αφιέρωσε ο Νίκος, που λέει, πάντα μ' αρέσει να πετώ με κόντρα τον αέρα. Δεν τα διπλώνω τα φτερά κι ας με πετάξει πέρα. Αυτή είναι έτσι μια... Γι' αυτό θα δείτε ότι και τώρα η ουρανία, η Ξυλούρη, όποια εκδήλωση να κάνω θα έρθει. Γιατί είναι αυτές τις στιγμές με τον Νίκο. Την είχα γνωρίσει την ουρανία τότε, ήταν και νιώπαντρη και λοιπά. Τι να συνεχίσω τώρα, η πιο δυνατή σκηνή βέβαια είναι στο λιμάνι. Αυτό που λέω, λαθρεπιβάτης ανάμεσα στο κόκκινο και στο μαύρο. Η σκηνή του λιμανιού. Έχω άπειρες, γιατί και στο Ηράκλειο είχα ακούσει μια φορά στον Ερωτόκριτο και από τότε δεν το έχω ξεπεράσει. Είμαι αυτής της σχολής, αν και ανατολικός, που θα έπρεπε να είμαι καλογερής Δερμητζογιάννης, και είμαι εν πάση περιπτώσει, όμως άκουσα ρε παιδιά στον Ερωτόκριτο το κέντρο το σκορδαλό του Θανάση, το παίξιμο του Θανάση Σκορδαλού. Αυτό με αντιπροσωπεύει βαθύτερα. Είχα φιλία μεγάλη με το Μουντάκι, και τότε η Κρήτη βέβαια ήταν χωρισμένη σε δύο κόμματα, έτσι, του Μουντάκι και του Σκορδαλού. Εγώ ήμουν και με τα δύο, και αν και πολύ μικρότερος, απέκτησα θερμή φιλία και με τους δύο, αλλά πολύ περισσότερο λόγω Πειραιά με το Μουντάκι, ας το πούμε έτσι. Άρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο το Ηράκλειο στην προσωπική μου εξέλιξη. Και είμαι και θαυμαστής της Αγγέλας Καστρινάκη, να ξέρετε, μεταξύ μας δηλαδή. Έτσι, είναι ένα πρότυπο θηλυκό που με αρέσει, με εντυπωσιάζει, τη θαυμάζω, την πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το Γιώργη εδώ που είπε για τα μαθηματικά. Ίσα-ίσα, εγώ εργάστηκα σε σειρά βιβλίων για να απομυθοποιήσω τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων στα οικονομικά. Δηλαδή τη θεώρησα καταστροφική και στα παράγωγα προϊόντα κλπ. Άλλο θέλω, εκεί θέλω να πω κάτι άλλο, προσέξτε. Τυχαίνει, γιατί δεν είχα που να πάω, εγώ δεν κάπνιζα, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου πηγαίνουν, παίζουν πρέφα το μεσημέρι, δηλαδή όταν έχουμε ένα μεγάλο διάλειμμα πριν να αρχίσουν τα εργαστήρια κλπ. Πάνε στα υπόγεια καφενιάκια και παίζουν χαρτί, κουμκάν ας πούμε, και τσιγάρο. Εγώ που δεν αντέχω το τσιγάρο, πήγαινα στην υπόγεια βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου. Τυχαία ανακάλυψα τον Αρί Πουανκαρέ, το μεγάλο αυτό μαθηματικό. Και προσέξτε, από τον Πουανκαρέ παίρνω το τέλος της βεβαιότητας. Παίρνω τη μη γραμμική σκέψη. Διαβάζω λοιπόν τον Μάρξ υπό την επίδραση του Αρί Πουανκαρέ, που είναι το τέλος της βεβαιότητας, η πιθανοκρατική σκέψη, η ανατροπή των μοντέλων, ας το πούμε έτσι. Παίζει λοιπόν ένα μεγάλο ρόλο, γι' αυτό ο Νίκος θα το θυμάται και οι άλλοι ίσως που, ναι, και ο Γιώρης που έχουν παρακολουθήσει τα βιβλία μου. Όσες φορές αναφέρομαι στον Μάρξ, αναφέρομαι και στον Αρί Πουανκαρέ. Έτσι, πάντα. Έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Μέσω αυτού, ας πούμε, πήγα και στον Πικάσο. Δηλαδή ο Πικάσο ήξερε τις διαλέξεις του Πουανκαρέ για την αφαίρεση στον χώρο, για τον χώρο πολλαπλών διαστάσεων. Μπορεί να μην ήξερε μαθηματικά ο Πικάσο, αλλά εμβάθυνε σε αυτό που λέμε νη συν ένα διαστάσεις, όπου το νη είναι μεγαλύτερο του τρία. Άρα μην με κατατάσσεις στους μαθηματικοκεντρικούς της πολιτικής οικονομίας. Όχι, δεν είμαι. Λοιπόν, ναι, δεν είπε, ναι. Μα καλά, εντάξει, ευκαιρία να δοθήσεις που λέμε.
Επίσης, πολύ ωραία παρατηρήσατε όλοι, ενώ συνήθως οι ομιλητές δεν το προσέχουν αυτό, όσοι έχουν δει το βιβλίο μου, τρέχουν και πάνε στο πέμπτο μέρος. Δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πέμπτο μέρος, αν δεν έχει διαβάσει το 50 και τη δεκαετία του 50 και του 60. Δηλαδή, εμείς είμαστε φοιτητές, ας πούμε. Γίνεται ο Μαρκεζίνης. Εγώ, ο άρρωστος με την πολιτική από τα νεανικά μου, από την πρώτη εφηβεία μου. Πώς, γιατί είμαι άρρωστος με την πολιτική? Διότι δεν έχω λεφτά να πάρω μικρούς ήρωες, κλασικά. Και η μόνη μου απόλαυση είναι οι παλιές εφημερίδες που αγοράζαμε με το κιλό, ετεροχρονισμένες τριών ημερών, για να τελειώνουμε τα παπούτσα. Οι εφημερίδες αυτές είναι η ζωή μου. Δηλαδή μέσα από αυτές μορφώνομαι, από αυτές ξεκινώ και κατά κάποιο τρόπο είμαι εξωσχολικής μόρφωσης άνθρωπος. Αυτό αφορά και το Πολυτεχνείο. Είμαι εξωσχολιστής βαθύτερα, είμαι μεθοδικά αυτοδίδακτος, λέω. Τότε λοιπόν ήξερα την πολιτική με μανιώδη τρόπο, μπορούσα και να εκνευρίσω τους μεγάλους μεταγόμενες σπουβέντες και λοιπά και ξέρω εγώ. Όταν λοιπόν ο Μαρκεζίνης, έχουμε τη φιλελευθερωποίηση του Μαρκεζίνη, τα πιο πολλά παιδιά, ας πούμε, στη σχολή και σου λέει ο Μαρκεζίνης ο Μασκαράς. Δεν ξέρανε, ας πούμε, ότι ο Μαρκεζίνης που ήταν ενορχιστρωτής της ανόδου του Παπάγου, εγκέφαλος του Παπάγου, του Ιδέα, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που σταθεροποίησε την Δραχμή και δημιούργησε ένα μύθο γύρω από το όνομά του, όταν ήρθε σε ρήξη με το σύστημα το οποίο τον απέβαλε λόγω του εξυπνακισμού του, ήθελε πιο πειθαρχημένα πρόσωπα, έγινε βασικός συνομιλητής της αριστεράς. Σε δύο εκλογές καθοριστικές του 56 του 58, την τελευταία στιγμή διεκόπη η συνεργασία του με την αριστερά. Βεβαίως ο Γιάννης Πασαλίδης, ας πούμε, ο ηγέτης της ΕΔΑ, τον έλεγε Βελζεβούλ, έτσι, Βελζεβούλ. Αλλά το 56, ας πούμε, το λέω, άμα το διαβάσετε θα καταλάβετε τι θα μας λύσει ενίγματα και για το δεύτερο τόμο, προσέξτε. Το 56 η αριστερά, αρχές του 56, έχει κλείσει σχεδόν συνεργασία με τον Μαρκεζίνη. Ο Γιώργος Παπανδρέου του Φιλελευθέρου Κόμματος και ο Σοφοκλής Βενιζέλος της Φιλελευθέρας Δημοκρατικής Ενώσεως σπέβδουν, διότι ξέρουν ότι θα γίνουν τρίτο κόμμα αν συνεργαστεί η ΕΔΑ με τον Μαρκεζίνη. Σπέβδουν να συνεργαστούν αυτοί. Και βεβαίως έρχονται μαζί και τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, τα μικρά κόμματα, προ-Πασόκ, ας πούμε, σχήματα της κεντροαριστεράς, με επικεφαλής τον Γιώργο Καρτάλη, μια μεγάλη μορφή που αναδεικνύεται πολύ μέσα στο βιβλίο, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως με τον Αλέξανδρο Σβόλο, το άλλο κόμμα, τον Ηλία Τσιριμόκο και τον Σάβα Παπαπολίτη. Και ταυτόχρονα με το Αγροτικό Κόμμα του Μπαλτατζή και το, φανταστείτε, 5 χρόνια μετά τον Εφήλιο, και το Λαϊκόν του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Δηλαδή δημιουργείται η μεγαλύτερη εκλογική συμμαχία όλων των εποχών. Αν μετύχε και ο Μαρκεζίνης, θα φτάναμε στο 55-56% και ο τριφασικός νόμος του Καραμαλή δεν θα περνούσε. Αυτή η συμμαχία με το κέντρο, της αριστεράς με το κέντρο, λίγα χρόνια μετά τον Εμφύλιο, έτσι, παίρνει 48,7. Ο Καραμαλής παίρνει 47. Αλλά λόγω του τριφασικού, λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρανε οι συμφοιτητές μας. Το ίδιο συνέβη και το 58. Πάλι είχε φτάσει συνεργασία με τον Μαρκεζίνη στο τσακ και απέτυχε. Να σταματήσω όμως, μην λέω τώρα κουβέντες, διότι καλύτερα να πάρει να έχει το λόγο. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι και ήδη δικαιώνομαι στο εξής. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, που το έγραψα σαν ποταμό, έτσι, όπως το συνέλαβε ο Γιώργος, δεν το έγραψα με τον τρόπο ημερολόγιο, σημειώσεις, ως ποταμός γράφτηκε για να έχει αυτή την ένταση των πραγμάτων, ας πούμε. Ήμουνα σίγουρος ότι ο αναγνώστης του θα γίνει αναγνώστης του εαυτού του. Και ότι οι άνθρωποι, είτε νοερά είτε γραφτά, θα αρχίζουν να αναζητούν τη δική τους ρίζα, τη δική τους βιογραφία, τη δική τους ιστορία. Για μένα βέβαια είναι άδειασμα, διότι αυτά που ήταν τη μαλφή μου, ας πούμε, που έδιναν νόημα στην ύπαρξή μου, τα βγάζω στη φόρα τώρα. Είναι σαν να χάνω ένα πόδι, ένα χέρι, έχω ένα αίσθημα απώλειας. Βέβαια, κανείς μπορεί να μου πει ότι ναι μεν, ας το πούμε έτσι, αδειάζεις από τις αποσκευές σου τον εσωτερικό σου χώρο και μπορεί να βάλεις καινούργια πράγματα μέσα. Δεν ξέρω, γιατί είμαι και μεγάλος πια. Δεν μπορούμε, ο χώρος εμπεριέρχει την απώλεια ενέργειας, τη φθορά,
Δεν ξέρω ποια αν είμαστε σε θέση να εσωτερικεύσουμε καινούρια πράγματα. Αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Έχω εκεί μια μαντινάδα που έλεγε ο πατέρας μου στη Μελίνα, όταν ήταν να φύγει η Μελίνα. Υπόσχονταν ότι θα ξανάρθω, θα σας, είμαι κοντά σας, θα έρχομαι εδώ για διακοπές, θα κάνω. Έλεγε πολλά λόγια η Μελίνα. Και ο πατέρας μου την πιάνει έτσι από το χέρα και έτσι λέει: ξελισμονιούνται οι φιλιές, ξεχνιούνται και οι αγάπες, συναπαντιούνται και μιλούν σαν ξένοι αδιαβάτες. Αλλά απόψε διαψεύδεται αυτή η μαντινάδα και σας ευχαριστώ. Έχουμε ερωτήματα. Ερωτήσεις. Όχι. Ωραία. Μικρές παρεμβάσεις, αλλά να το περιορίσουμε. Ελάτε, κύριε Νησταζάκη. Ο Νησταζάκης, όπως ξέρετε, είμαστε σύντροφοι συναγωνιστές μαζί στη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου. Μια διαδρομή μαζί 53 χρόνων. Ό,τι λες στο βιβλίο, τον πρώτο χρόνο σχεδόν δεν μιλούμαστε. Γιατί αυτός ήταν Άγιο Νικολιώτης, εγώ Νεαπολίτης, εγώ Βάζελος, αυτός Γάβρος, εγώ Ψηλός, αυτός Κοντός. Όλες οι αντιθέσεις συμβαίνανε. Μετά από το δεύτερο έτος τα βρήκαμε με το Μίμη. Και μια και είπαμε για τις αντιθέσεις μας, η μόνη παρατήρηση που κάνω στο βιβλίο του είναι ότι λειτουργεί υπεριαλιστικά για τον Άγιο Νικόλαο, γιατί αναφέρεται σε κάποια γεγονότα, όπως για τον Ρούσο τον Κούντρο, τον Πορφυρογέννη και τα λοιπά, που έδρα της δράσης τους ήταν Νεάπολη, όχι ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι. αλλά λειτουργεί με το ότι μας έχουν απαλωτριώσει και είμαστε πλέον στο Δήμο Άγιου Νικολάου και νομίζουν ότι όλα είναι αγιονικολιότητα. Μισό λεπτό. Και την περίοδο ο Άγιος Νικόλαος ήταν στο μετέχνιο του Μαντρατσιού προς Άγιο Νικόλαο. Ναι, αλλά πρόσεξε, η πιο δυνατή σκηνή του βιβλίου, το πιο δυνατό κεφάλαιο του βιβλίου, είναι τα γεγονότα στη Νεάπολη με τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη, που ήρθε Γιάννη η κόρη του στην εκδήλωσή μου στην Αθήνα και έκλαιγε συνεχώς. Δηλαδή είναι οι συναρπαστικές στιγμές στη Νεάπολη, μέσα σε 300 τετραγωνικά μέτρα παίζεται ένα εκπληκτικό παιχνίδι κατασκοπίας αντικατασκοπίας. Νομίζω, και γι' αυτό κυρίως θέλω να μιλήσω, ό,τι μας βαραίνει και ο Μίμης απελευθερώνεται σε αυτό το βιβλίο, με αυτή την ύβρη της πανσπουδαστικής νούμερο 8, που δεν ήταν απλώς ένα κείμενο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εγώ και εμείς είχαμε την τιμή από τη σχολή μας να εκπροσωπήσουμε τη σχολή μας στη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει οι σύντροφοί σου να βάλουν την υπογραφή σου κάτω από ένα κείμενο και να λένε, είδα την Γιώργη την κουνιάδα σου, την Αγάπη, προχθές, και μου λέει: Γιάννη, ήμουνα στους 350 προβοκάτορες που κατεβήκαμε από την Ομική και αυτό ήρθαμε στο Πολυτεχνείο. Σύντροφοί μας, συναγωνιστές μας, χαρακτηριζόταν από αυτό το όργανο του χώρου που είμαστε, προβοκάτορες. Ένας σύντροφός μας μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή χαρακτηριζόταν πράκτορας της ΚΙΠ και με πολύ αγάπη για τους συντάκτες, για το συντάκτη μάλλον αυτού του κειμένου, ο Μίμης προσπαθεί να δώσει και άλλες παράμετρους ενός χαρακτήρα που δεν είναι θέμα προσωπικό. Εγώ θέλω να το διευρύνω. Ήταν από την αρχή αυτοί οι μηχανισμοί έξω από το κίνημα, σεβασμός απόλυτος στους συντρόφους μας, μετά τους πιάσανε κιόλας, ορισμένοι από αυτοί φάγανε και πολύ ξύλο, αλλά δεν παίξανε κανένα ρόλο, και το λέω υπεύθυνα, δεν παίξανε κανένα ρόλο στο μαζικό αντιδικτατορικό κίνημα των φοιτητών. Ή ελάχιστος ήταν ο ρόλος τους. Εγώ μπορώ να μιλήσω γιατί ήμουνα οργανωμένος στην ΚΝΕ και ήμουνα στην Ενιωμετοπική Επιτροπή Αγώνα εκ μέρους των τοπογράφων του Πολυτεχνείου, που αποφασιζόταν εκεί στη Φλοκάτη του Αρχοντή Μίμη, που με διόρθωσε προχθές ο Μίτσος ότι δεν ήταν λευκή αλλά ήταν μπέζ. Σε αυτή τη Φλογάτη παίρναμε τις αποφάσεις τι θα γίνει στο Πολυτεχνείο για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρει ο Μίμης. Σε αυτές τις ενιωμετοπικές επιτροπές που δεν διαχωριζόταν ο Κνήτης από το Ριγά ή από τον προσκύμενο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι μαζί κινιόμαστε τι θα γίνει στο Πολυτεχνείο, τι θα γίνει στη σχολή των τοπογράφων,
από ό,τι θυμάσαι ορισμένες συναντήσεις στο σπίτι μας, στο σπίτι μου. Και εδώ πρέπει να πω ότι παρόλο που είχαμε σαφή εντολή στην παρέα την πρώτη που ανήκαμε των Κορινθίων, βέβαια κάτι μας άφησε μίμη αυτή η παρέα. Και οι δύο είχαμε συντρόφους Κορίνθιες μετά σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας. Λοιπόν, με αυτή την παρέα μας είχαν πει ότι ξέρεις, ο Μίμης στα εργατικά, εσύ στα φοιτητικά και να μην μιλιέστε κιόλας. Υποτίθεται ότι παράνομα συζητούσαμε όλα αυτά τα. Μέχρι που βρήκα εγώ επαφή με την ΚΝΕ, με τον Στέλιο τον λογοθέτη και ο Μίμης με τον Μουρτζίκο που λέει με το κόμμα. Και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας. Όμως, ούτε στη Συντονιστική Επιτροπή, ούτε σε όλες τις διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος, παρόλο που ήμουν οργανωμένος στην ΚΝΕ, δεν υπήρχε γραμμή της ΚΝΕ που να μου λέει αυτό θα κάνεις ή το άλλο θα κάνεις. Και το επιβεβαιώνω από αφορμή το βιβλίο του Μίμη και με τον σύντροφό μου, τον λογοθέτη που είμαστε μαζί στην Τοπική Επιτροπή Αγώνα του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν ένα βαθύτερο κόμπλεξ, θα έλεγα εγώ, αυτών των συντρόφων. Εκεί θα βρείτε και τις αιτίες της αντιπαράθεσης με το Μίμη. Διότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας με την Πασπουδαστική νούμερο 8. Και θα συνεχιστεί στο επόμενο του βιβλίο. Γιατί εκεί θα μιλήσουμε ποιοι ήταν υπέρ της συνεργασίας στον χώρο της αριστεράς. Που οι περισσότεροι από αυτούς σηκώθηκαν και φύγανε από το ΚΚΕ. Γιατί οι παλιοί οι αιαμίτες συμφωνήσανε μαζί μας ότι πρέπει να ενώσουμε την αριστερά. Ποιοι ήταν εκείνοι που αντιπαρατεθήκανε μαζί μας στην προσπάθεια συνεννόησης με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα άλλα θέματα. Γι' αυτό ακριβώς έχουν στο μάτι του κυκλώνα το Μίμη και τον χτυπάνε. Δεν μιλάω, με αγάπη μιλάω για αυτούς τους συντρόφους. Είχαν άλλες επιλογές. Είναι πολιτικές οι διαφορές μας. Φανήκανε στην πορεία. Όμως πρέπει να τολμήσουμε, γιατί το κείμενο τους το διάβασα με μεγάλη προσοχή. Μπορώ να πω σε όλα τα σημεία μπορεί να έχουν ένα λόγο να πούνε το δικό τους, γιατί ο καθένας μας προσεγγίζει προσωπικά τα θέματα αυτά. Όμως στο τέλος κάνουν γαργάρα την Πασπουδαστική νούμερο 8. Και σας λέω, δεν είναι ούτε προσωπικό το θέμα, ούτε θέμα συγκεκριμένης τοποθέτησης. Είναι συνολικά η αντίληψη ενός μηχανισμού που είναι έξω από τα πράγματα, που ήρθε και μας κάλεσε εμάς τους τρεις κινήτες, ο Μίμης δεν ήρθε, εμένα και το λογοθέτη, εκπρόσωπος της καθοδήγησης, έξω από τη Συντονιστική Επιτροπή, να μας πει μαζεύτε τα και φύγετε. Τον έβρισα εγώ, όχι τον έβρισα, είπα ότι εγώ τέτοια γραμμή δεν κατεβάζω στη Συντονιστική Επιτροπή, όπως και ο Στέλιος ο λογοθέτης. Αυτή ήταν η αντίληψή τους. Και εγώ σου είπα, όταν μου πες πάμε, και σου λέω και εγώ, πες τους ότι δεν με βρήκες. το θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί είμαστε εμείς οι τρεις στην ΚΝΕ από το Πολυτεχνείο, ήρθε ο γραμματέας του Πολυτεχνείου με εντολή βέβαια από πάνω να μας πει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όριμο το εργατικό κίνημα και πρέπει να το σκολάσετε το μαγαζί. Έτσι καταλαβαίνανε. Και αυτή είναι η ουσία της αντίθεσής μας. Είναι πολιτική, δεν είναι προσωπική, δεν είναι τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Τους αγαπάμε τους συντρόφους, πραγματικά ορισμένοι από αυτούς τραβήξανε όταν τους συλλάβανε τα πάνδυνα και κρατήσανε μια στάση. Εμένα τουλάχιστον και το Μίμη νομίζω δεν μας καρφώσανε, που μας ξέρανε ότι είμαστε οργανωμένοι. Και αυτό είναι σεβαστό και απόλυτο, απόλυτα σεβαστό από τη μεριά τους. Από αυτή την άποψη θεωρώ δηλαδή ότι όφιλε ο Μίμης να βγάλει αυτά τα πράγματα στη φόρα. Εδώ θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία νομίζω ότι παρασέρνει το Μίμη προσπαθώντας έτσι να γλυκάνει το χάπι και να δώσει μια εξήγηση αν θέλετε και προσωπική του χαρακτήρα ορισμένων από αυτούς τους συντρόφους. Ενώ από την άλλη μεριά δεν δίνει όσο θα έπρεπε το ρόλο που έπαιξαν οι ενιωμετοπικές επιτροπές αγώνα, που τουλάχιστον εμείς ήταν μια κατάκτηση στο Πολυτεχνείο. Το πρωί το συζητούσαμε ιδιαίτερα τι κάναμε στους τοπογράφους, που ήταν όλος ο κόσμος ένα πράγμα. Δηλαδή ο Γιάννης ο Αλαβάνος, ο Ποταμιάνος, ο Μακαρίτης που πέθανε πρόσφατα, ο Ανδρεούλης, μια σειρά άνθρωποι, ο Ουρανός, ο Μάνος και τα λοιπά, είμαστε ένα πράγμα. Δεν χωρίζαμε. Και εδώ να αποκαλύψω κάτι, γιατί σας λέω ότι η εντολή ήταν ο Μίμης να μην ασχολείται με τα συνδικαλιστικά. Την παραβιάζαμε συνέχεια. Μίμη, λείπει κάτι από το βιβλίο σου.
ένα ψήφισμα, το θυμάσαι? Ναι. Το οποίο ψήφισμα διαβάστηκε στη σχολή των τοπογράφων, υιοθετήθηκε και πήγε και στις άλλες σχολές του Πολυτεχνείου και σε ορισμένες σχολές του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι ένα από τα ντοκουμέντα του βιβλίου σου. Ήταν ένα ψήφισμα συγκλονιστικό για τις συνθήκες της δικτατορίας. Ήταν δύσκολο να γράψεις ένα πολιτικό κείμενο. Και ο Μίμης, όπως με τις ικανότητές του, πραγματικά έγραφε σε ένα κείμενο που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και πέρασε σε όλο το φοιτητικό κίνημα. Ευχαριστώ. Γεωργό. Α, κάτι άλλο. Συγγνώμη. Εγώ περίμενα από τους παρουσιαστές να πούνε σε δύο σημεία ιδιαίτερα. Και εγώ νομίζω το πολιτικό απάβγασμα του βιβλίου του Μίμη είναι σε δύο πεντασέλιδα. Στην 563 με 567 που λέει «Προκατάληψη συμπάθεια προς το Πολυτεχνείο», όπου απαντάει επιχειρηματολογημένα, ιστορικά, σε όλες αυτές τις κατηγορίες που δεχτήκαμε. Σας λέω μια, ότι εσείς προκαλέσατε τη Χούντα του Ιωαννίδη και έτσι η Κύπρος μοιράστηκε. Ή και άλλες αυτές. Απαντάει σε μία-μία από αυτές τις κατηγορίες ο Μίμης. Και είναι πολύ κεντρισμένη αυτή του... Και το δεύτερο είναι, όπως περιγράφει, πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά, αυτό που λέμε γενιά του Πολυτεχνείου. Στις τελευταίες 5 σελίδες του βιβλίου. Νομίζω αυτά τα 3-5 σελίδα είναι το απάβγασμα όλης αυτής και το πολιτικό συμπέρασμα του Μίμη για όλη αυτή την περίοδο, που νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερης μελέτης και είναι πραγματικά κείμενα που σε αυτά, αν θέλει κάποιος, να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Γιώργο. Νομίζω ότι ο Γιάννης έτσι στο τελευταίο μέρος έβαλε κάποια ζητήματα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι απέφυγα να αναφερθώ στο Πολυτεχνείο και στην Πασπουδαστική νούμερο 8. Όχι γιατί δεν ήμουν παρόν στα γεγονότα, ήμουν εκπρόσωπος του Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκης και ήμουν στο Πολυτεχνείο το τριήμερο. Τα έχω ζήσει τα γεγονότα όλα αυτά. Το ότι επικεντρωνόμαστε στο Πολυτεχνείο, το οποίο είναι πραγματικά μια κορύφωση, αλλά τι μιας διεργασίας η οποία έχει ξεκινήσει και περιλαμβάνει πολλές περιοχές και τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό το εργατικό κίνημα. Εξάλλου τις μέρες του Πολυτεχνείου τι να πρωτοσυζητήσει κανένας. Τη λαϊκή εξέγερση που ετοιμάζονταν και γι' αυτό έγινε επέμβαση. Μπορούσε να ελέγξει κανείς από τον Πειραιά μέχρι τα Μέγαρα, ας πούμε, την Αττική, με αυτά που συνέβαιναν εκείνες τις μέρες. Με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συγκροτούνταν και δεν υπήρχε κανένας τρόπος καθοδήγησης. Το Πολυτεχνείο έπαιρνε τις αποφάσεις σε ένα πολύ στενό γεωγραφικά χώρο και μέσω του ραδιοσταθμού του κτλ. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πάρα πολλές άλλες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες και ανθρώπων που δεν ήταν μόνο της Συντονιστικής Επιτροπής. Δηλαδή, θα έλεγα ότι το Πολυτεχνείο είναι ένα πολυπρισματικό γεγονός, σχεδόν καλλιδοσκοπικά μπορεί να το δει κανένας. Και νομίζω ότι δεν είναι ακόμα καιρός να γράψουμε την ιστορία. Αυτά τα οποία λέμε είναι τα βιώματα του καθένα, οι εκτιμήσεις που κάνει κτλ. Για το θέμα της Κύπρου και τους προβοκάτορες κτλ. Θα πω ότι για μένα η Χούντα και το ελληνικό παρακράτος ήταν ένα ενιαίο και αδιαίρετο. Είναι ένα είδος ομοουσίου τριάδος που δεν ξεχωρίζει, υποτίθεται, κατά το χριστιανικό. Έτσι λοιπόν, είτε Χούντα των Συνταγματαρχών, είτε των Λοχαγών, είτε των Στρατηγών, είτε του Ιδέα, είτε του Ιωαννίδη, που εμφανίστηκε η Χούντα του Ιωαννίδη σαν κάτι το οποίο ανέτρεπε, υποτίθεται, το φιλελεύθερο δικτάτορα Παπαδόπουλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Λείπουν ενδεχομένως ντοκουμέντα, τα οποία θα έχουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και μπορούν να τα αξιολογήσουν όλα αυτά. Αλλά ίσως πρέπει να φύγουμε και από αυτό το στενό μύθο του Πολυτεχνείου. Δηλαδή να κάνουμε το Πολυτεχνείο ένα είδος καταλύτη που πίσω του όμως εκφράζεται ένα ολόκληρο κίνημα το οποίο γεννήθηκε από το 68, το 69 και άρχισε να αναπτύσσεται πολύ περισσότερο τη διετία 71, 72, 73. Όταν ακριβώς έγινε και το πέρασμα από μια γενιά αντίσταση σε μια άλλη. Είχαμε μια γενιά αντίστασης λίγο μεγαλύτερη από εμάς που πήγε φυλακή ή σιώπησε.
ήταν τα παιδιά του Ρήγα και άλλων οργανώσεων και μετά μια καινούρια γενιά ενός νεολαίστικου κινήματος, φοιτητικού στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά όχι μόνο, το οποίο άρχισε να έχει ένα καινούριο προβληματισμό, ο οποίος ερχόταν και σε ρήξη με τον προβληματισμό της παλιότερης γενιάς. Δεν μπορούσε τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων οργανώσεων της εποχής, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μπορούσες να πολιτικοποιηθείς με μια ταινία του Γκοντάρ, με μια διάλεξη ή συζητώντας για το Σάρτρ, ενώ αναφερόσουν σε τελείως διαφορετικά πράγματα και στην πραγματικότητα εκεί στρατολογούσε ο ένας τον άλλο από εμάς για μια αντίσταση κατά της Χούντας. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα πολύπλοκο στην πραγματικότητα φαινόμενο αυτό, του οποίου τις παραμέτρους πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τις αναλύουμε, στο βαθμό που και καινούργια πράγματα θα προστίθεται. Νομίζω ότι ο Μίμης το δίνει αυτό πολύ καλά. Το δίνει και προσπαθεί να το κάνει πολυφωνικό. Θεωρώ λάθος ότι ίσως επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά ή ακόμα και πολιτικά κάποιοι το επικεντρώσαν στο νούμερο 8 της μασπουδαστικής. Και επειδή δεν αθώνω κανένα, ούτε τον ηλίθιο που υποτίθεται θα μπορούσε να τη γράψει, ένα κόμμα όταν την υιοθετεί είναι συνολικά υπεύθυνο και το ίδιο. Επομένως, δεν χρειάζεται να δώσουμε καμία άφεση αμαρτιών σε κανένα. Αυτό υπάρχει και είναι ντοκουμέντο. Και είναι ντροπή για αυτούς που το υιοθέτησαν, όχι που το έγραψαν. Και από εκεί και πέρα, κανείς, αν είναι σοβαρός, κάνει την αυτοκριτική του και λέει συγγνώμη, κάναμε λάθος. Αυτό δεν έγινε. Ευχαριστώ. Άλλος θα ήθελε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Σοκράτης Αργύρης λέγομαι. Μίμη, την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ο Στέλιος Κούλογλου είπε το εξής, γιατί το είχε γράψει και στο TVX, ότι όταν ο Μαυρογέρης ήταν εδώ στην Αγία Γαλήνη κάτω και κρυβότανε, άκουσε από το ράδιο Μόσχα να τον καταγγέλει ως πράκτορα. Αυτό, εγώ ως ιστορικός, απλώς έχω την απορία. Γιατί αν αυτό ισχύει, τότε αναιρείται όλη η θεωρία περί πασπουδαστικής νούμερο 8 και περί της Γιατζή. Γιατί αν το ράδιο Μόσχα είπε αυτό το πράγμα, τότε ο Τζιατζής, παίρνοντας γραμμή εννοείται από το Φλωράκη και τα λοιπά, τότε γραμματέα, το έγραψε. Που λες, είπες τώρα... Εσύ ποιος είσαι, είπες? Δεν πιστεύω να είσαι ο Φουντουλάκης από την οικογένεια του Φουντουλάκηδων. Όχι, καμία σχέση. Α, γιατί, ναι. Εγώ λοιπόν, είμαι από τα Χανιά, κοιτάξτε, δείτε την ηρωνία του πράγματος. Ναι. Ο Διονύσης Μαυρογέννης, έτσι ζωηρό παιδί. Εγώ μάλιστα δεν τον ήξερα βέβαια. Και επειδή στη δικιά μας σχολή ήταν τόση ομοφωνία βαρετή, πήγα σε άλλες συνελεύσεις. Ζωηρός, έτσι φουνταριστός που λέμε, με ένα στυλ επιθετικό, γιατί ήταν μαοϊκός, ας πούμε. Αλλά ψυχούλα, είχε περάσει και συγκρατούμενος με παιδιά της ΚΝΕ. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόσωπο άγνωστο. Από την Κυπαρισία της Μαγνησίας και μάλιστα η οικογένειά του είχε στενό δεσμό με ένα ευγενή υπότη του κομμουνισμού που λεγόταν Βασίλης Βενετσανόπουλος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της φουράς του Γεωργίου, του δεύτερου. Και μετά βγήκε στο βουνό, έγινε επιτελάρχης του Δημοκρατικού Στρατού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και διευθυντής τότε των προβλημάτων ειρήνης και σοσιαλισμού. Δηλαδή, είχε σχέση οικογενειακή ο Μαυρογέννης με ανθρώπους του ΚΚΕ, δεν είναι η οικογένειά του κλπ. Λοιπόν, ο Μαυρογέννης, όταν τον κυνηγούσανε μετά από την... κατέβηκε στο Ηράκλειο. Εδώ πέρα ο αδερφός του Δημάρχου και κάποιοι άλλοι τον συνδέσανε με ένα Χριστοδουλάκι Μάνο, δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Τον θυμάται κανείς από εδώ? Χριστοδουλάκης Μάνος, βοσκός, είχε πολλά πρόβατα, μεγάλη μονάδα, τέλος πάντων, στο Αμάρι, στο Ψιλορίτη. Εκεί οι βοσκοί λεγόταν Φουντουλάκηδες. Μια γυναίκα, τα παιδιά της και λοιπά, τώρα είναι άρρωστος. Σήμερα και ήθελε να έρθει εδώ πέρα. Ακούστε τώρα να δείτε το δράμα, το προσωπικό. Εγώ
στην αρχή όταν άκουσα αυτή την πανσπουδαστική νούμερο 8, σε ό,τι έχω ιερό και ρώτησα και τον πάντο του που ήταν γραμματέας της Κρίνης την περίοδο κλπ. Πώς το είδε, ήμασταν σίγουροι όλοι ότι είναι πλαστό, όπως ήταν ο ριζοσπάστης που έβγαζε ο Μανιαδάκης στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας. Δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει γραφτεί αυτό ή να είναι πανσπουδαστή. Αυτό είναι αδύνατο. Και στη μεγαλύτερη μου εξαθλίωση, το κυνηγητό, το φόβο κλπ. Οι φωτογραφίες μας ήταν σε όλα τα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα αστυνομικά τμήματα. Λοιπόν, δεν το πίστεψα. Και ανοίγω τη φωνή της αλήθειας και ξαφνικά ακούω να λέει ανακοίνωση των Ιησής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη, ας το πούμε, έτσι, πλαστογραφία, και να λέω 350 προβοκάτορες, πράκτορες στη ΣΚΥΠ και λοιπά, του Παπαδόπουλου και του Ρουφογάλη, και εμείς παρασυρθήκαμε οι ανώριμοι υπερεπαναστάτες, ξέρω εγώ, και λοιπά. Και να λέει και δεύτερη πλαστογράφηση, οι εκλεγμένες επιτροπές της φυσικομαθηματικής ανακοινώνουν ότι ο Διονύσης Μαυρογέννης είναι πράκτορας στη ΣΚΥΠ. Αμάν. Τι να κλάψω τώρα, τον εαυτό μου να κλάψω? Τον εαυτό μας δηλαδή. Να κλάψω το Μαυρογέννη, λέω, ελπίζω να μην ακούει η φωνή της αλήθειας, να μην τα ακούσει το παιδί, να πούμε, τρελάθηκα. Ή να κλάψω για αυτόν που το έγραψε αυτό το πράγμα. Κατεβαίνει λοιπόν ο Μαυρογέννης εδώ, στην Κρήτη, και πάει στο αμάρι, όπου μαθαίνει και να αρμέγει, να τυροκομεί, να τρώει στάκα, και ένα βράδυ, μαζί με τους βοσκούς εκεί, ανοίγουν το ραδιόφωνο και ακούνε τη φωνή της αλήθειας να λέει ότι ο Μαυρογέννης είναι πράκτορας της ΚΥΠ. Φαντάζεσαι το σοκ των βοσκών, που τον φυλάνε, ας πούμε, τον καλύπτουν. Αλλά και το ψυχικό τραύμα το δικό του, Και ένα παιδί, ο οποίο δεν γνώρισε πατέρα, είναι, ας το πούμε έτσι, το τραύμα του είναι πολλαπλασιασμένο από την ορφάνεια. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ξεπερνάμε έτσι με πολιτικολογίες, ας πούμε. Εθεώρησα χρέος μου, επειδή υπάρχει μια τάση ιστορικού αναθεωρητισμού. Δηλαδή να αλλοιωθεί ο αντιστασιακός χαρακτήρας της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, μετά το 21. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, η οποία έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Ακόμα και για το, πάνω σχάρι, για το Πολυτεχνείο, όλες αυτές οι κατηγορίες. Γιατί δεν σας εκκένωσαν, ξέρω εγώ, την Τετάρτη, γιατί το άφησαν, ή ξέρω εγώ, το Πολυτεχνείο έφερε τον Ιωαννίδη και αυτό έφερε την καταστροφή στην Κύπρο. Το Πολυτεχνείο φταίει, ξέρω εγώ, για τα χάλια των πανεπιστημίων. Μια σειρά τέτοιες κατηγορίες κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια τάση ιδεολογικού αναθεωρητισμού. Θα σας εξομολογηθώ κάτι. Ένας ο οποίος κάνει διδακτορικό στο εξωτερικό για το Πολυτεχνείο, για την αντίσταση στη δικτατορία, ήρθε και με βρήκε, προοδευτικό παιδί, έμεινα κατάπληκτος όταν μου είπε, τώρα δεν μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, που έχει και μηχανισμούς, εννοούσε ακόμα και τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή το μυαλό του πήγε, δεν μπορεί τώρα καπνός χωρίς φωτιά, να πούμε. Και προσέξτε, δηλαδή όταν δεν κοινοποιήσεις την πραγματική αλήθεια, διαχέεται και χτυπάει άλλους ανθρώπους, ας πούμε. Με τα 10-20 χρόνια, όταν και εμείς θα έχουμε φύγει, αυτός που θα κάτσει να γράψει την ιστορία μπορεί να πάρει τις μετρητής πολλά από αυτά που λέει η πανσπουδαστική νούμερο 8. Το καταλαβαίνουμε. Ενώπιον των 50 χρόνων του Πολυτεχνείου πρέπει αυτό να αποσαφινιστεί, πρέπει να ξεχαθαριστεί. Δεν πρέπει να μείνει αυτό το θέμα έτσι. Και ήθελα να σας πω τη στάση μου. Μπορεί ο Γιάννης να είναι πιο αυστηρός από μένα, ο Νησαζάκης. Πάντως, την πρωτοχρονιά του 73 προς 74 παίζαμε μαζί 31 με το Διονύση το Μαυρογέννη σε ένα σπίτι. Πού? Στο Ηράκλειο. Δύο-τρεις άνθρωποι ξέραμε ποιος ήταν. Δεν θα πω. Τι λες, ρε, δεν κάνω βιογραφία εγώ. Δεν. Βλέπεις, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, την ξέρω από μέσα αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ αντιμετωπίζω με τρυφερότητα το τραύμα. Ο Γιάννης είναι πιο αυστηρός. Κοιτάξτε να δείτε, σέβομαι
και τιμώ τις συναισθηματικές ταυτίσεις, αλλά υπεράνω αυτών είναι το καθήκον μας στη μνήμη και στην ιστορία μιας λαϊκής εξέγερσης. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, που έχει την τελική ευθύνη της γραφής αυτού του κειμένου, για μένα, δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, ενός στιγμιαίου αλλά αμετάκλητου λάθους, είναι σεβαστός. Δεν ακυρώνει την προσωπικότητα ή τον εαυτό του. Μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους στο εσωτερικό τους ρολόι κάποια στιγμή να παρισφρήσουν μερικά αλόκοτα δευτερόλεπτα, να βγουν από τον εαυτό τους και να κάνουν πράγματα που δεν τους αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, σκεφτείτε μόνο μεγάλους ηγέτες. Φυσικά είναι ύβρις να το λέω τώρα να κάνω αυτές τις συγκρίσεις. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας φιλελεύθερος πολιτικός, παρά τις αρχικές του σφοδρές αντιδράσεις, ευλόγησε εν τέλει σε μια παρορμητική στιγμή το στρατιωτικό κίνημα του Πλαστήρα, του 35. Προσέξτε όμως τον ηγέτη. Την ίδια μέρα, αυθημερών που κατάλαβε την τραγωδία, λέει ο ίδιος και αναλαμβάνει την ευθύνη, λέει δεν ξέρω, δεν αποκρύπτει, φταίει ο Πλαστήρας, με παραπλάνησε ο Ζαράφης, ξέρω εγώ κλπ. Λέει, οι μεγάλοι μαστόροι κάνουν τα μεγάλα λάθη. Ένας Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε πρόβλημα να πει μέα κούλπα. Δηλαδή, η αντιμετώπιση του τραύματος, η καλύτερη, είναι η άμεση, η ειλικρινής, δημόσια αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση της τιμής των θυγμένων. Μέχρι στιγμής, από τον χώρο τον δικό μας, προσέξτε, δεν υπάρχει επίσημη δήλωση αποκατάστασης του Διονύση Μαυρογέννη. Είχατε την απέτηση στα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου, παρότι προειδοποιώ τόσα χρόνια τους πάντες, να μην το αναφέρω, να μην αποκαταστήσω αυτόν τον άνθρωπο που είναι και άρρωστος και μπορεί να πεθάνει να οτιδήποτε κλπ. Αυτό είναι το νόημα. Και μέσα μου πιστεύω ότι ο άνθρωπος του τραύματος, του αθεράπευτου, του απαρηγόρητου τραύματος, με μια έννοια είναι ιερός. Δηλαδή ο βασανισμός του, πιστεύω, ο εσωτερικός βασανισμός του, είναι οδυνηρότερος από τον βασανισμό στα μπουντρούμια της ασφάλειας. Αυτό τον έτρωγε, τον παραμόρφωνε, είναι ένας τρομερός βασανισμός αυτός. Αλλά δεν είναι λόγος να μην αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να μην φύγει από τη μέση αυτό το αγκάθι, ας το πούμε έτσι, που μέσα στο μεγαλείο της αντιδικτατορικής αντίστασης έχουμε ένα τόσο σοβαρό πολιτικό και ηθικό ατόπιμα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος πριν κλείσουμε? Ναι, ελάτε. Τα πολλά που υπόθησαν περί προδοτών, αποστατών, χαφιέδων και προβοκατόρων μου έφεραν στο μυαλό μου, έτσι τώρα μου ήρθε, τώρα το θυμήθηκα, μια άλλη σημαντική περίπτωση. Ο Μέγας ο Μίκης Θεοδωράκης στα προνημοδεύματα του είπε, όταν μιλούσε για την παραμονή του στο στρατόπεδο της Μακρονής, το κολαστήριο, είπε, οι περισσότεροι από τους βασανιστές, τουλάχιστον οι μισοί, ήταν πρώην αριστεροί, οι οποίοι είχαν ανανύψει και τους έβαλαν επίτηδες για να βασανίζουν τους συντρόφους τους και έτσι να προκαλούν και μια εσωτερική, ας το πούμε, φαγωμάρα στην αριστερά. Δεν το είπα εγώ, ο Μίκης ο Θεοδωράκης το είπε. Ευχαριστώ. Το έστειλε επιστολή στον Κουτσούμπα αυτό. Ναι, κύριε Γκεγκέρογλου, τελευταίος και να κλείσουμε έτσι. Για πολλά χρόνια και εμείς της επόμενης γενιάς, στις συζητήσεις στα πανεπιστήμια, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ταμπού που υπήρχε. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, για το φύλλο 8, ήταν ταμπού. Και όποιος έκανε αναφορά, ακόμα και τα μεταδιδακτορικά χρόνια στα αμφιθέατρα, δεχόταν επίθεση. Είναι επομένως ιστορική υποχρέωση
μετά την πρωτοβουλία του Μίμη να ανοίξει αυτή η συζήτηση με τεκμηριωμένες θέσεις, απόψεις, να υπάρξει ένας διάλογος που θα δώσει όλες τις διαστάσεις και την αλήθεια, αν υπάρχει, διαφορετική. Οι χαρακτηρισμοί, όπως είδα σε ένα κείμενο εν περιλήψη, δεν το διάβασα όλο, όπως σε περίληψη δημοσιεύτηκε, δεν βοηθούν. Οι χαρακτηρισμοί περί διαστρέβλωσης του ένα το άλλο. Θα πρέπει με τεκμήρια να γίνει αυτή η δημοκρατική συζήτηση για την ιστορική αποκατάσταση μιας κορυφαίας περίοδου στην ιστορία. Έτσι, το συγκεκριμένο. Εγώ όμως δεν πήρα το λόγο γι' αυτό, το προκάλεσε συζήτηση. Εγώ πήρα το λόγο για να πάω στο πρώτο κομμάτι που αφορά την καταγωγή και όλα όσα ο Μίμης αναφέρει στο βιβλίο. Βέβαια να πω ότι λέει, είναι η πρώτη έκδοση, είπε ο Δήμαρχος ότι πιστεύουμε ότι θα έρθει η δεύτερη. Τη δεύτερη την έχει έτοιμη, από ό,τι καταλάβατε, και πάει για την τρίτη τώρα. Λοιπόν, ήδη. Για τον τρίτο τόμο. Ο δεύτερος είναι έτοιμος και πάει για τον τρίτο ήδη. Δηλαδή θα είναι μια σειρά, νομίζω, τόμων. Να αναφερθώ λοιπόν σε ένα γεγονός που έχει να κάνει με τον Μίμη και την οικογένειά του. Θα διαβάσω όμως πρώτα κάτι. Το κατωτέρω ηρωικό ποίημα, έπος, είναι ένα από τα νεότερα αλλά ωραιότερα κριτικά τραγούδια, τα ποιηθέντα και αδόμενα ή απαγγελόμενα κατά τους χρόνους της σκλαβιάς ή το διαδεδομένον εις τας ανατολικάς ιδίως επαρχίας, να και μια πρωτοπορία της Ανατολής, της Κρήτης, είχε δε φθάσει και στας δυτικάς. Κατά την παιδική μου ηλικία, 1886-1900, ή το πολύ αγαπητό στο χωριό μου, τους Όξο Ποτάμους του Λασιθίου, Όξο Ποτάμους, όπου τα δασκαλάκια, όπως λέγονται οι μαθητές του σχολείου, οι βουκόλοι, οι βοσκοί, το τραγουδούσαν στην εξοχήν, απιγγέλετο δε και εις τες αποσπερίδες που εγίνοντο στα σπίτια και στις υπαίθριες λότζες. Έτσι λοιπόν, του παραπομπές και λέει, ποτάμι, χωρία όξο ή κάτω ποτάμι και μέσα ποτάμι, μετά των περί αυτά συνοικισμών, ρουσακιανών, αρχαβιανών, βλάχιδων, αργυρό νερό ή αντρουλίδων κλπ. Ευρίσκοντο εις την κοιλάδα νότιο-ανατολικός της Σελένας ή του βόρειο-ανατολικού κλάδου της δίκτης. Και εξηγήσει τα υπόλοιπα. Σταματώ εδώ όμως να πω ότι έκανα μια έρευνα στη βιβλιοθήκη της Βουλής για να βρω κάποιο θέμα σχετικό με το Αργαλοχώρι και έπεσα πάνω στον Ιωάννη Σωτήρη Αλεξάκη, ο οποίος με έκπληξή μου είδα ότι ήταν πολυγραφότατος. Μορφή. Με τρεις τραυματισμούς, βαρύς τραυματισμούς. Λοιπόν, μετά την χωροφυλακή της Κρητικής Πολιτείας εντάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό, στο αυτόνομο τάγμα Κρητών. Ήταν ο πρώτος που μπήκε το 12 στη Θεσσαλονίκη ως δημιρίτης για την απελευθέρωση, στη μάχη του Λαγκαδά, άγαλμα εκεί, άγαλμα εδώ μετά από πολλά χρόνια στην πλατεία Αγίας Κατερίνης. Παίρνω λοιπόν μια μέρα το Μίμη τηλέφωνο και του λέω, Μίμη, τώρα ανακάλυψα γιατί έχεις στο DNA σου τη μανία της συγγραφής, είσαι πολυγραφότατος και δεν θα σταματήσεις ποτέ. Μου λέει, γιατί, λέω, ανακάλυψα ότι ο θείος σου, ο Ιωάννης Σωτήρη Αλεξάκη, ο αντιστράτηγος, ήταν πολυγραφότατος, έχει εδώ, βρίσκω στη βιβλιοθήκη της Βουλής, το τάδε βιβλίο, 2 τόμους για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τους Βαλκανικούς, στη συνέχεια, αλλά βρήκα και ένα μικρό μεν, αλλά πολύ αξιόλογο μελέτημα του Ιωάννη Σωτήρη Αλεξάκη με τον τίτλο «Ο Κωστής ο Αργαλοχωρίτης» και το τραγούδι του. Όπου πραγματικά τον Μάιο του 1940 το έγραψε αυτό, λίγους μήνες πριν δηλαδή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ανάληψη της θέσης του Φρουράρχου Ηρακλείου από τον ίδιο,
το οποίο παρέμενε στα αρχεία της βιβλιοθήκης. Το έχουμε λοιπόν βγάλει με την επιμέλεια του Προέδρου της Βουλής σε 2.000 αντίγραφα, αφού βεβαιώθηκα ότι δεν υπάρχουν οικογενειακά δικαιώματα, αλλά είπε ο Μίμης ότι ακόμα και αν υπάρχουν τα δορίζομαι στη Βουλή. Λοιπόν, το βγάλαμε σε 2.000 αντίγραφα και θα το παρουσιάσουμε σε έθετο χρόνο, γιατί δεν επέτρεψε το προηγούμενο διάστημα, μάλλον στις 25 Μαρτίου, και θέλω να το δωρήσω σήμερα στον Μίμη, παράλληλα με την πρόσκληση 25 Μάρτη να είναι στην παρουσίαση του βιβλίου, γιατί αναφέρεται σε ορισμένα θέματα από αυτά που θίγονται και στο βιβλίο, ακροθυγώς εδώ βέβαια, για τη ζωή στους όξο ποτάμους και γενικότερα στην περιοχή, για την μετίκηση των Αλεξάνδρων στην Αλιτζανή και των Αντρούλιδων. Και των Αντρούλιδων στην Αλιτζανή και στα γύρω χωριά. Και τη σχέση βέβαια με το σόι του Κωνσταντίνου Αργαλογορίδη, γιατί η σύζυγος του Αλεξάκη προερχόταν από τους Λιγνούς ή Μποζιατζάκηδες. Ναι. Το σόι του Κωνσταντίνου Αργαλογορίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Περιμένουμε και το δεύτερο και τον τρίτο τόμο και συνέχεια. Θα έρθουμε όταν βγεις δήμαρχος να το παρουσιάσουμε. Ah.